τουλάχιστον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί δεξιά στις οθόνες σας με τους Νικοπολίδη, Λαγωνικά Κηφίσα, Ζούλιο Σέζαρ, Γκούμα, Μπασινά, Αποστολάκη, Ασάνοβιτς, Μίκλαντ, Βαζέχα και Λιμπερόπουλο. Αριστερά στις οθόνες ο ΠΑΟΚ με τους Μιχόπουλο, Μπάντοβιτς, Ολιβάρες, Μαχαιρίδη, Κουλακιώτη, Κατσιαμπή, Ζαφυρίου, Φρεντζέσκο, Καφεβρίζα και Κριτσμάρεβιτς. Τέχνικος του ΠΑΟΚ ο Αριχάν και του Παναθηναϊκού ο Βασίλης Δανιήλ. Όλα έτοιμα για την εκκίνηση αυτού του παιχνιδιού. Ξεκινάει λοιπόν 22.000 θεατές στις κερκίδες, από τους οποίους σε μία πλευρά στο άνω διάζωμα είναι 500 περίπου οπαδοί του ΠΑΟΚ για να ενισχύσουν την ομάδα τους στην απόψινή αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός όμως γρήγορα στην επίθεση με τον Βαζέχα, το πρώτο σουτ που θα μπλοκάρει ο Μιχόπουλος. Και αυτός είναι ο πάγκος των αναπνευματικών, καθώς ο Βασίλης ο Ντανίλο τέχνικος και ο πάγκος του ΠΑΟΚ με τον Χάν αριστερά. Και τρίτο πάντα από τα αριστερά, ενώ βλέπετε σε επανάληψη το σουτ από τον Βαζέχα, είναι ο βοηθός του Χάν, ο Σαράφης, ο Κέσαρας του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο άλλοτε μεγάλος άσος του δικέφαλου του Βορρά και της εθνικής μας ομάδας. Ο Αριχάν λοιπόν που έχει πάρει εδώ και λίγες ημέρες το τιμόνι την ομάδα του ΠΑΟΚ αντί του Αναστασιάδη, του Άγγελου Αναστασιάδη, και ο Μιχόπουλος αρχηγός του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και τον Νίκο Πολίδη. Στην επίθεση λοιπόν τώρα ο Παναθηναϊκός και το φάουλ που θα κερδίσει ο Λιμπερόπουλος. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ζούλιο Σέζαρ στην πρώτη του εμφάνιση εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε ένα γήπεδο βεβαίως, όπου μπορεί ένας τεχνίτης ποδοσφαιριστής, ιδιαίτερα ένας Βραζιλιάνος, να αποδώσει όσο καλύτερα μπορεί. Και μάλιστα σε έναν αγωνιστικό χώρο εξαιρετικό, όπως απόψε. Ενώ βλέπουμε τον Ασάνοβιτς να παίρνει φόρα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Πίσω είναι και ο Λιμπερόπουλος. Λιμπερόπουλος τελικά στην εκτέλεση επάνω στο τείχος. Και είναι το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης στο δεύτερο λεπτό του αγώνα. Ο Βαλένσια, ο Αντώνιο Βαλένσια, ο Κολομβιανός άσος του ΠΑΟΚ, τραυματίας. Σήμερα υπήρχαν πολλά προβλήματα για τον ΠΑΟΚ και την πίνακα νευρολογικών. Να δούμε όμως τώρα την εκτέλεση αυτού του κόρνερ που θα μπλοκάρει σταθερά ο Μιχόπουλος. Λέγαμε λοιπόν πολλά τα προβλήματα για την ομάδα του ΠΑΟΚ με παίκτες τραυματίες ή τιμωρημένους και υποχρεωτικά λοιπόν στον πάγκο σήμερα βλέπουμε και τον Τουρσουνίδη, όπως έχει τουλάχιστον δηλωθεί, αλλά και τον Αντώνιο Βαλένσια. Το πλάγιο εδώ με τον Μπάντοβιτς για τον ΠΑΟΚ, προσπάθησε και γύρισε την μπάλα πίσω ο Κουλακιώτης για τον Μιχόπουλο. Εδώ με τον Κρίστο Βαζέχα η βαθιά παλιά για τον Γκούμα και το φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ και τον Γκούμα που βλέπουμε τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα λεπτά να είναι τοποθετημένος επάνω στον διεθνή άσο του ΠΑΟΚ, τον Ζήση Βρίζα με το νούμερο 9. Απομάκρυνε την μπάλα εκεί και το έχουμε ένα φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι με το πλεονέκτημα υπέρ του Παναθηναϊκού και τον Βαζέχα. Γυρίσμα της μπάλας πίσω για τον Μίκλαντ, περιμένει ο Ασάνοβιτς και αυτή τη φορά όμως το φάουλ σημειώνεται. Το έχει ο Κρισμάρεβιτς στον Μίκλαντ, Μίκλαντ εδώ σε πρώτο πλάνο και το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό της συνάντησης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο 0-0 με τον Ασάνοβιτς τώρα στην κατοχή την μπάλα, πάντα ο Ασάνοβιτς. Ασάνοβιτς και Καφές, το γύρισμα πίσω της μπάλας. Και έχουμε το δεύτερο κόρνερ από τον Ολιβάρες. Γύρισμα της μπάλας από τον Κουλακιώτη πίσω, πάντα εδώ ο πάγκος του ΠΑΟΚ. Και δεύτερο κόρνερ υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Λαγωνικάκη. Λαγωνικάκης έχει προωθηθεί και ο Ζούλιο Σέζαρ. Λαγωνικάκης στην εκτέλεσή του, πίσω η μπάλα και πάλι για τον Λαγωνικάκη. Λαγωνικάκης πάντα στην βαθιά σέντρα, χωρίς αποτέλεσμα Ζούλιο Σέζαρ μέσα στην περιοχή. Ο Ολιβάρες απομακρύνει. Το πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. 0-0 λοιπόν, πάντα επαναλαμβάνουμε. Στα 10 τελευταία χρόνια, 9 νίκες για τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, μία νίκη για μία ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ το 1989-90-1-1. Και στους 10 αυτούς αγώνες είχαμε 9 νίκες για τον Παναθηναϊκό, 31 τα γκολ και 4 για τον ΠΑΟΚ. Βαζέχα για τον Ασάνοβιτς. Ασάνοβιτς πάντα εδώ με την μπάλα μπροστά από τον Βρίζα. Άνοιγμα για τον Φίσα, μπροστινή παλιά και πάλι εδώ για τον Λιμπερόπουλο. Ο Λιμπερόπουλος πάντα με την μπάλα, ανάμεσα από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ για τον Φίσα.
Ο Κατσιαμπής πιο πίσω ακόμα για τον Μπασινά και τώρα Λαγωνικάκης. Λαγωνικάκης για τον Παναθηναϊκό, έχει γυρίσει πίσω ο Ζαφυρίου, Μπασινάς. Μπασινάς βαθιά παλιά για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος μέσα στην μεγάλη περιοχή, προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα και έχουμε προβολή και φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Η πλάγια, φάουλ είναι προσωπική μας εκτίμηση, για να δούμε τελικά. Το πλάγιο τελικά με τον Μπάντοβιτς από τον ΠΑΟΚ. Μπάντοβιτς και πάλι. Ασάνοβιτς. Ασάνοβιτς το λάθος για τον Φραντζέσκο η μπάλα. Φραντζέσκος εδώ. Στο πέμπτο λεπτό της συνάντησης Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Ο Βρίζας. Γύρισμα της μπάλας πίσω. Είναι ο Μπασινάς που παρακολουθεί από πολύ κοντά. Μπασινάς. Λαγωνικάκης. Μίκλαντ. Μίκλαντ τώρα. Ήρεμα ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ένα pressing από τους παίκτες του ΠΑΟΚ με περισσότερο ζώνη 5-3-2 είναι το σύστημα τουλάχιστον που αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε εμείς στην τεχνική και τακτική του Χαάν στον αγωνιστικό χώρο για τον ΠΑΟΚ. Ενώ από πλευράς Παναθηναϊκού έχουμε πίσω με τους δύο αμυντικούς, τον Ζούλιο Σέζαρ, τον Γκούμα και τον Μπασινά, μπροστά σε ένα αμυντικό τείχος, ενώ ο Ζήσης ο Βρίζας και ο Κρις Μάρεβιτς είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, μοναδική επιθετική. Ο Μιχόπουλος στην εκτέλεση του φάουλ για τον Φραντζέσκο. Φραντζέσκος μαζί με τον Αποστολάκη. Αποστολάκης Φραντζέσκος, Φραντζέσκος πάντα με την μπάλα. Μίκλαντ, Αποστολάκης. Κοντά του είναι ο Ζαφυρίου, μπροστινή παλιά τώρα για τον Λιμπερόπουλο και το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού από τον Μαχαιρίδη. Και εδώ ο Λιμπερόπουλος. Μίκλαντ, επανάληψη είδατε εσείς το φάουλ στον Λιμπερόπουλο και Μίκλαντ εδώ ζωντανή μας περιγραφή από το Ολυμπιακό στάδιο. Επαναλαμβάνουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο 6ο λεπτό 0-0. Ζούλιο Σέζαρ, Φίσας. Για τον Βαζέχα θα βγει όμως δυνατά εκεί και θα χάσει την μπάλα από τον Φίσα ο Κατσιαμπής και ανακόπτεται η προσπάθεια αυτή των παικτών του Παναθηναϊκού με ένα φάουλ. Εδώ ο Γιώργος Ομπίκας χαμογελάει προφανώς και για τον Φραντζέσκο και για την διαμαρτυρία του Φίσα. Βλέπουμε εδώ τον Φραντζέσκο πάντα. Και ο Πάγκος πάντα τον παικτών του Χαν, τους αναπληρωματικούς και τον Σαράφη. Ασάνοβιτς στην εκτέλεση αυτού του φάουλ στην απέναντι πλευρά. Έχει οπισθοχωρήσει ο Κρις Μάρεβιτς και ο Μαχαιρίδης πιο μακριά ακόμα, εδώ που πάει η μπάλα εκτός από τον Γκούμα. Γκούμας εδώ και φάουλ. Και ο Βάντσικ, αναπληρωματικός τερματοφύλακας που πολλά έχουν αυτό το καιρό λεχθεί και ίσως και μια πιθανή μεταγραφή του σε σύλλογο του Βορρά και πιθανότατα του Άρη. Πληροφορίες πάντοτε με τον Αποστολάκη όμως τώρα στην προσπάθεια αυτή για τον Παναθηναϊκό, μπροστά για τον Βαζέχα. Έξυπνη Μπάντοβιτς απομακρύνει περισσότερο για τον Φραντζέσκο και ο Μπάντοβιτς και πιο μακριά ακόμα ο Κρισμάρεβιτς με τον Ασάνοβιτς και τον Αποστολάκη. Τώρα κοντά του είναι ο Μίκλαντ, ο Μπασινάς. Μπασινάς για τον Βαζέχα και πάλι Μπασινάς. Απομακρύνει εκεί ο Κατσιαμπής, έχει πέσει και στο έδαφος και ο Τουρσινίδης εδώ. Νάστος, Τουρσουνίδης, Κωνσταντινίδης, Βελής, Αμαράς, Αργυρίου και Σερμέν η Αντώνιο Βαλένσια στον πάγκο των αναπληρωματικών του ΠΑΟ και το Παναθηναϊκό. Βάντσικ, Μιλόγεβιτς, για να δούμε όμως την προσπάθεια αυτή με τον Μπάντοβιτς. Στην απέναντι πλευρά απομάκρυνε ο Λαγωνικάκης για τον Ασάνοβιτς. Κοντά του το φάουλ από τον Καφέ. Ο Κόλα, ο Κιάσος, ο Μάουρο και ο Καραγκούνης μαζί με τον Σιπνιεύσκι είναι οι αναπληρωματικοί παίκτες του Παναθηναϊκού. Γκούμας. Αποστολάκης. Λαγωνικάκης. Αποστολάκης. Ζούλιος Σέζαρ στο ρόλο λίμπερο.
Πάντα ο Αποστολάκης με την μπάλα. Κοντά του είναι ο Φραντζέσκος. Μπροστά είναι η παλιά τώρα εδώ για τον Λιμπερόπουλο. Ανοίγεται ο Φίσας πολύ δυνατά. Ο Μπάντοβιτς όμως πολύ πιο γρήγορα. Θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω ακόμα για τον Κουλακιώτη. Βρίζας. Ζούλιο Σέζαρ επάνω για τον Ασάνοβιτς, προς την παλιά για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος θα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Λιμπερόπουλος επάνω, η κόντρα που γίνεται. Και τελικά απομακρύνεται ο κίνδυνος από τον Μαχαιρίδη για τον Κουλακιώτη. Και στην συνέχεια το φάουλ. Φάουλ εδώ στον Μαχαιρίδη. Και κίτρινη κάρτα για τις διαμαρτυρίες του Ασάνοβιτς στον Ασάνοβιτς. Διαμαρτυρίες του Ασάνοβιτς στον κύριο Μπίκα. Και κίτρινη κάρτα. Για να δούμε τώρα οι διαμαρτυρίες πάντα από τον Ασάνοβιτς. Επανάληψη αυτής της φάσης που ζητάει ότι δεν έκανε, λέει, φάουλ. Για να δούμε εκεί. Δεν ακουμπάει όντως εκεί ο Ασάνοβιτς. Δικαιολογημένη μένει για την διαμαρτυρία του όσον αφορά τη συγκεκριμένη φάση, όμως όχι για έναν έμπειρο παίκτη όπως είναι ο Ασάνοβιτς στον διαιτητή, ο οποίος, ο Γιώργος Μπίκας, δείχνει την κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν στον Ασάνοβιτς. 10 λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Φραντζέσκος. Πλασαριστά Αποστολάκης για τον Ασάνοβιτς. Ασάνοβιτς για τον Μίκλαντ. Μίκλαντ εδώ. Θα κλέψει ο Φραντζέσκος. Αντικανονικό το μαρκάρισμα του Ζαφυρίου και φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Χαν. Και αυτός είναι ο Μίκλαντ για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος. Πλεονέκτημα για τον Φίσα. Φίσας πάντα με την μπάλα. Μπροστά για τον Μίκλαντ και πάλι. Κακό κοντρόλ. Και θα κερδίσει ο Κρις Μάρεβιτς την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ εδώ ανάμεσα από τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Το άνοιγμα για τον Βρίζα. Βρίζας. Βρίζας πάντα. Ο Μπάντοβιτς δεξιά. Βρίζα σε καλή θέση. Θα κάνει το δυνατό σουτ και η μπάλα είναι γκολ. Όχι, out η μπάλα από το εξωτερικό μέρος των δικτύων. Η μπάλα σχεδόν στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Ο Ζήσης Βρίζας εδώ. Θα δούμε λοιπόν και πάλι σε επανάληψη εδώ. Δείτε και εσείς την μπάλα στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Το σούτ και η έξυπνη ενέργεια από τον Ζήση Βρίζα εδώ στο εξωτερικό μέρος των δικτύων, που βλέπουμε σε άλλη, από άλλη οπτική γωνία. 0-0 πάντα στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός ΠΑΟ, καθώς πληρώθηκε το 13ο λεπτό. 13ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να περάσει την αντεπίθεση χωρίς όμως αποτέλεσμα. Από την απέναντι πλευρά είναι ο Γκούμας για τον Ζούλιο Σέζαρ. Ζούλιο Σέζαρ για τον Βαζέχα. Μπάντοβιτς μαζί με τον Μαχαιρίδη σε πρώτο πλάνο μπροστά πάντα από τον Βαζέχα. Ο Μπάντοβιτς και το πλάγιο παραχωρείται μπροστά από τον Καφέ. Καφές εδώ. Και το πλάνο διπλό από τις κάμερες με τον Χαν και τον Δανιήλ, τους δύο τεχνικούς. Μιχόπουλος. Γκούμας. Φραντζέσκος. Φραντζέσκος μπροστινή παλιά τώρα για τον Κασμάρεβιτς. Μπασινάς. Μίκλαντ. Γκούμας. Λαγωνικάκης και για τον Γκούμα η επαναφορά της μπάλας. Ασάνοβιτς στο χώρο του κέντρου. Ασάνοβιτς έχει μπροστά του τον Φραντζέσκο. Πιο πίσω είναι ο Ζήσης Βρίζας. Τρεις παίκτες και ο Ζαφυρίου τώρα κοντά στην μπάλα με τον Γκούμα για τον Βαζέχα. Βαζέχα εδώ μπροστά με τον Κατσιαμπή. Κουλακιώτης. Μαχαιρίδης και Κουλακιώτης. Φραντζέσκος. Μαχαιρίδης. Κουλακιώτης. Πλασάρει τώρα ο Μίκλαντ για τον Μιχόπουλο. Βρίζας. Ζαφυρίου. Ο Ολιβάρης από τα αριστερά. Ξεμαρκάριστος. Προσπαθεί να προλάβει και προλαβαίνει την μπάλα. Έχει μπροστά του το λαγωνικάκι ο Ολιβάρες. Ο Ολιβάρες πάντα με την μπάλα. Ο Ολιβάρες μπροστά για τον Ζήση Βρίζα. Ζούλιο Σέζαρ θα κερδίσει τελικά ο Γκούμας.
Λαγωνικάκης. Λαγωνικάκης κοντράρει μπάλα επάνω στον Ζαφυρίου. Αποστολάκης. Ασάνοβιτς. Ασάνοβιτς μπροστά για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος πάντα με την μπάλα. Μαχαιρίδης θα κερδίσει την μονομαχία με τον Λιμπερόπουλο για τον Κρασμάρεβιτς, για τον Φραντζέσκο και αριστερότερα ακόμα για τον Κατσιαμπή. Κατσιαμπής, εδώ. 15ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάντα στο 0-0. Δύο καλές προσπάθειες, μία για κάθε ομάδα, για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο με τον... Στο πρώτο δεκάλεπτο, συγγνώμη, με τον Λιμπερόπουλο και στην συνέχεια με το σούτ και το επικίνδυνο πολύ του Βρίζα. Ξεγέλασε και πολλούς μάλιστα στην κερκίδα και παραδείγω και εμάς για να φωνάξουμε γκολ. Τελικά ο Βρίζας έκανε πολύ καλό το σούτ, η μπάλα πέρασε στο εξωτερικό μέρος των δικτύων και κατέληξε out. Ο Βρίζας πάντα με τον Καφέ και τον Μπάντοβιτς. Μπάντοβιτς εδώ. Μπροστά για τον Ζαφυρίου, τον Μπάντοβιτς και τον Μαχαιρίδη. Μαχαιρίδης μπροστά για τον Κουλακιώτη και στην συνέχεια πιο πίσω ακόμα αλλάζουν πολύ την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από το πολύ δυνατό pressing και διαρκές μάλιστα των παικτών του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Δύο συνεργάτες του Γιώργου Μπίκα στον απόψινο αγώνα είναι ο κύριος Δημητριάδης του συνδέσμου Χαλκιδικής και ο Μουτσανάς του συνδέσμου της Καρδίτσης. Ένα πνευματικός διαιτητής, ο κύριος Κασναφέρης του συνδέσμου Αθηνών. Λιμπερόπουλος. Λιμπερόπουλος πάντα μαζί με το Μαχαιρίδη. Λιμπερόπουλος μπροστά για τώρα για τον Βαζέχα. Βαζέχα μπροστά, δεν τρέχει όκι. Ο Λιβάρης απομακρύνει μπροστά από τον Λιμπερόπουλο. Πολύ καλή προσπάθεια και από τον Λιμπερόπουλο αλλά και τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα έδωσε στον κενό χώρο. Ο Λιμπερόπουλος δεν ακολούθησε. Καλή προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού. Και τελικά ο Λιβάρης απομάκρυνε την μπάλα. Ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα πλάγιο. Το πλάγιο με τον Φίσα για τον Μίκλαντ. Μπασινάς, Λαγωνικάκης. Βαθιά παλιά εδώ για τον Ασάνοβιτς, Φραντζέσκος. Κοντά του ο Μίκλαντ, Αποστολάκης, Βαζέχα, ο Λιβάρης κοντά. Και πάλι ο Βαζέχα τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή και η μπάλα είναι κόρνερ. Καλή ενέργεια, σωστή και ο Μπίκας παρατηρητικός θα σημειώσει αμέσως εδώ. Βλέπουμε παίρνει την μπάλα πολύ καθαρά μπροστά από τον Βαζέχα, από ο Κατσιαμπής. Κατσιαμπής εδώ. Και η μπάλα είναι corner, corner υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Λαγωνικάκη. Ζούλιο Σέζαρ και πάλι στην επίθεση μπροστά για τον Γκούμα η κεφαλιά πάνω από την εστία του Μιχόπουλου out. Γκούμας. Βασίλης Δανιήλ με τον Βάγγελη Βλάχο τον συνεργάτη του. Βαγγέλης ο Βλάχος που οδήγησε ή συνόδευσε, αν θέλετε, τον Ζούλιο Σέρζα την περασμένη εβδομάδα στη Νάπολη για το φιλικό παιχνίδι της Νάπολη με μια μεικτή ομάδα προς τιμή του Καρέκα, του άλλοτε διεθνή άσου της εθνικής ομάδας των Καριόκας της Βραζιλίας, συμπαίκτης άλλωστε του Ζούλιο Σέζαρ στις 76 συμμετοχές του με τα χρώματα της εθνικής Βραζιλίας, ο Ζούλιο Σέζαρ που έπαιξε ολόκληρο το παιχνίδι στην Νάπολη. Από τον Βαζέχα το γύρισμα για τον Λαγωνικάκη. Λαγωνικάκης και Ζαφυρίου. Μίκλαντ. Ζαφυρίου. Λαγωνικάκης. Λαγωνικάκης εδώ στην παράλληλη σέντρα από την απέναντι πλευρά και έχουμε το κόρνερ από τον Μπάντοβιτς. Μπάντοβιτς εδώ. Ξανά σε επανάληψη το κόρνερ από τον Μπάντοβιτς. Ασάνοβιτς στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Ασάνοβιτς. Το γύρισμα της μπάλας βρίσκει τον Μαχαιρίδη και εκεί τώρα τον Φραντζέσκο. Κώστας Φραντζέσκος μπροστινή βαλιά για τον Βρίζα. Βρίζας εδώ πάντα με την μπάλα. Έχει κοντά του τον Ζούλιο Σέζαρ. Άνοιγμα μπροστά για τον Καφέ. Και ο Μπασινάς θα καλύψει τον κενό χώρο πίσω από τον Ζούλιο Σέζαρ για τον Φίσα και αυτός ο Ζούλιο Σέζαρ και τώρα τον Γκούμα. Γκούμας για τον Μίκλαν στο χώρο του κέντρου. Εδώ ο Νορβηγός άσος του Παναθηναϊκού, πριν μένει ο Ασάνοβιτς, αφήνει την μπάλα στον Κροάτι ο Μίκλαντ. Ασάνοβιτς τώρα με την μπάλα, κοντά του είναι ο Ζαφυρίου, ανάμεσα από τρεις παίκτες γυρίζει στον Μίκλαντ. Μίκλαντ για το Φίσα. Φίσας.
Φίσας για τον Ασάνοβιτς, απομάκρυνε την μπάλα για τον Καφέ, ο Κουλακιώτης. Κώστας Φραντζέσκος για τον Μπάντοβιτς και αυτός τον Βρίζα, η προβολή έξοχη από τον Γκούμα για τον Μίκλαντ. 0-0 πάντα Παναθηναϊκός για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος, έχει βγει ο Μιχόπουλος. Λιμπερόπουλος εδώ πάντα με την μπάλα. Το άνοιγμα για τον Αποστολάκης. Έτοιμος για να κάνει το σούτ ο Αποστολάκης. Αποστολάκης πάντα με την μπάλα. Βγαίνει για το Λαγωνικάκη. Λαγωνικάκη στο σούτ, χάνει την μπάλα ο Μιχόπουλος και θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Εδώ ο Λαγωνικάκης στο δυνατό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή που θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Πάντα το 0-0 στο 20 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Εδώ με τον Λιμπερόπουλο προωθείται τώρα ο Ζούλιο Σέζαρ. Ζούλιο Σέζαρ στην προσπάθεια από τα αριστερά. Πάντα ο Ζούλιο Σέζαρ. Παροτρύνεται από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ο Ζούλιο Σέζαρ προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα. Γυρίζει την μπάλα πιο πίσω ακόμα για τον Φίσα. Και αυτό στο Μίκλαντ. Μίκλαντ μπροστά για τον Λιμπερόπουλο και τον Ασάνοβιτς και φάουλ. Φάουλ πολύ σωστά από τον Κουλακιώτη στον Ασάνοβιτς εδώ που βλέπουμε τώρα σε πρώτο πλάνο. Ακριβώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής και στο κέντρο. Όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Αγωνία στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνουμε με τους Νάστο, Τουρσουνίδη, Κωνσταντινίδη, Βελή, Σαμαρά, Αργυρίου και τον Αντώνιο Βαλένσια. Ευνοϊκό λοιπόν το σημείο στην εκτέλεση αυτή του φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Έχουμε τον Μπασινά, πιο πίσω ακόμα τον Ζούλιο Σέζαρ και πιο πίσω τον Βαζέχα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Μπασινάς. Μπασινάς, Ζούλιο Σέζαρ και Βαζέχα. Για τον Ολιβάρες κάτι φαίνεται να λέει ο Ζούλιο Σέζαρ για την εκτέλεση αυτού του φάουλ και τη σωστή τοποθέτηση των παικτών του ΠΑΟΚ. Μπασινάς. Να απομακρυνθεί λέει ο Ζούλιο Σέζαρ. Μπασινάς και θα μπλοκάρει θαυμάσια ο Μιχόπουλος. Εκτέλεσε και πάλι έντεχνα ανάμεσα από το τείχος των αμυντικών του ΠΑΟ και ο Μιχόπουλος σε καλή θέση θα μπλοκάρει σταθερά. Ζούλιο Σέζαρ μπροστά από τον Βρίζα. Γκούμας. Φίσας. Βαζέχα. Βαζέχα πάντα με την μπάλα μπροστά με τον Μαχαιρίδη. Πάντα είναι ο Βαζέχα. Βαζέχα εδώ ανάμεσα τώρα από τρεις παίκτες και θα γίνει και φάουλ υπέρ του Βαζέχα, του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Τα χειροκροτήματα στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Ασάνοβιτς, ενώ εσείς βλέπετε τον πάγκο των παίκτων του Παναθηναϊκού. Ασάνοβιτς στην παράλληλη σέντρα από την απέναντι πλευρά. Κεφαλιά πολύ ωραία από την απέναντι πλευρά. Γυρίζει το σούτ από τον Αφίσα στην απέναντι πλευρά. Ήταν και πάλι εδώ ο Λαγωνικάκης στο γύρισμα που κάνει τις μπάλες στην απέναντι πλευρά. Και είχαμε λοιπόν την έξοχη κεφαλιά από τον επερχόμενο Γκούμα. Εδώ Ασάνοβιτς το φάουλ, ο Γκούμας δείτε και εσείς από την απέναντι πλευρά, η απόκριση όμως του Μιχόπουλου έξοχη, έρχεται ο Φίσας δυνατά και η μπάλα απομακρύνεται από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Μια πολύ καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό και την κεφαλιά του Γκούμα, επαναλαμβάνουμε την έξοχη απομάκρυση της μπάλας, απόκριση από τον Μιχόπουλο στο φάουλ που εκτέλεσε ο Ασάνοβιτς. Όλα αυτά στο 23ο λεπτό και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Ένα ακόμα φάουλ με τον Μαχαιρίδη που δέχεται την κίτρινη κάρτα. Μαχαιρίδη σε το φάουλ στον Λιμπερόπουλο. Και πάλι ο Ασάνοβιτς στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ασάνοβιτς στην μεγάλη περιοχή. Ο Λιμπερόπουλος απομάκρυνε τελικά εκεί ο Ζαφυρίου την μπάλα με τον Αποστολάκη. Αποστολάκης, Μιχόπουλος.
Συνέχεια της προσπάθειας των παίκτων του Παναθηναϊκού. Εδώ με τον Αποστολάκη. Αποστολάκης μαζί με τον Ζαφυρίου, πιο πίσω ακόμα για τον Μίκλαντ και εκείνος τον Ζούλιο Σέζαρ. Και από ό,τι μας πληροφορεί εδώ ο φίλος και συνεργάτης ο Παναγιώτης Οντόλκας, περίπου 25.000 θεατές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ενώ με τον Ασάνοβιτς τώρα ο Παναθηναϊκός περνάει στην αντεπίθεση. Περιμένει ο Λιμπερόπουλος. Χάνει την μπάλα και το κοντρόλ της. Επανάληψη όμως με τον Φίσα για τον Παναθηναϊκό και τώρα τον Μίκλαντ. Μίκλαντ περιμένει ο Λαγωνικάκης, Μίκλαντ πάντα την μπάλα, Μίκλαντ μπροστά για τον Λιμπερόπουλο, δύο παίκτες με τον Ολιβάρες τελικό αποδέχτηκε το μαχαιρίδι τώρα. Ο Κατσαμπής πολύ μακριά, Ζούλιο Σέζαρ με το στήθος μπροστά για τον Αποστολάκη και εκείνος δεξιότερα ακόμα για τον Μπασινά. Μπασινάς για τον Λαγωνικάκη και το φάουλ σκληρό από τον Ολιβάρες. Ολιβάρες με κίτρινη κάρτα στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Και οι πρώτες βοήθειες θα δοθούν στον Λαγωνικάκη, ενώ την κίτρινη κάρτα από τον Πέρση Ολιβάρες ο κύριος Μπίκας. Παναθηναϊκός που στους 20 αγώνες, εκτός δηλαδή από τον σημερινό, βρίσκεται στην δεύτερη θέση 46 βαθμούς. Ολυμπιακός 50 βαθμούς μετά την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, πρωταθλητή Ελλάδας λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση του Champions League με τη Γιουβέντους στο Τωρίνο. Νίκησε μέσα στο Ηράκλειο τον Όφι με 2-1, ενώ προηγήθηκε η κριτική ομάδα με σκορ 1-0. Ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος στην βαθμολογία, 39 βαθμούς. Επαναλαμβάνουμε, μετά από 20 αγώνες ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. 0-0 πάντα εδώ. Γύρισμα της μπάλας χωρίς αποτέλεσμα. Ο Μπάντοβιτς για τον Φραντζέσκο και στη συνέχεια ο Κρισμάρεβιτς για τον ΠΑΟΚ. Κρισμάρεβιτς, Μπάντοβιτς, μπροστινή παλιά για τον Βρίζα εδώ. Ο Γκούμας όμως πολύ πιο γρήγορος, μεγαλύτερο το πάθος στην αμυντική αυτή προσπάθεια και τον Βρίζα να μονομαχεί μέχρι τέλους. Θα κερδίσει ένα φάουλο παίκτης του Παναθηναϊκού. Αποστολάκης, Μίκλαντ, Μπασινάς. Μπροστά από τον Φραντζέσκο, Λιμπερόπουλος, Λιμπερόπουλος, έξοχη ενέργεια από τον Λιμπερόπουλο. Εκεί όμως που πήγε η μπάλα δεν υπήρχε κανείς άλλος και μετά τον Γκούμα στον Ζούλιο Σέζαρ και τώρα τον Λαγωνικάκη. Μίκλαντ, Λαγωνικάκης, Λαγωνικάκης και πάλι μπροστά του Ολιβάρες. Λαγωνικάκης για τον Βαζέχα. Βαζέχα πάντα με την μπάλα. Βαζέχα στο γύρισμα μπροστά από τον Λιμπερόπουλο. Ο Μπάντοβιτς περίμενε σωτήρια πίσω από την μπάλα. Ο Κουλακιώτης και απομάκρυνε τον κίνδυνο του μπροστά από την εστία του Μιχόπουλου. Δείτε εδώ τον Κουλακιώτη που απομακρύνει τον κίνδυνο. Και το πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Μαχαιρίδη απομάκρυνε την μπάλα ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Αποστολάκης επιμένει μπροστά ο Φίσας. Και εδώ ο Κρασμάρεβιτς για τον ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Θα κερδίσει ο Μίκλαντ. Κουλακιώτης σε πλάγιο, πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Κουλακιώτης. Φίσας. Λιμπερόπουλος. Μπάντοβιτς, νικητής της μονομαχίας για τον Κρισμάρεβιτς, επιμένει ο Αποστολάκης, έρχεται και ο Ασάνοβιτς. Ζούλιο Σέζαρ, Φραντζέσκος, περιμένει στήριγμα και τώρα είναι ο Ολιβάρες κοντά στον Φραντζέσκο. Ο Ολιβάρες γυρίζει την μπάλα πιο πίσω ακόμα για τον Καφέ και αυτός στον Ζαφυρίου. Ολιβάρες, Ολιβάρες για τον Ρίση. Ο Ζήσης Βρίζας στην κεφαλιά αυτή, η μπάλα πάνω από την εστία του Νικοπολίδη. Και πάλι σε επανάληψη η κεφαλιά από τον Ζήση Βρίζα πάνω από την εστία του Παναθηναϊκού out. Όλα αυτά καθώς συμπληρώνεται το 21ο λεπτό πάντα στο Ολυμπιακό Στάδιο μπροστά στις 25.000 θεατές, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ 0-0. Φίσας και Μπάντοβιτς, Ασάνοβιτς. Ασάνοβιτς, κοντά του ο Καφές. Ασάνοβιτς εδώ, Ασάνοβιτς στην προσπάθεια εδώ, καλά για τον Λιμπερόπουλο, Λιμπερόπουλος εδώ πάντα, Λιμπερόπουλος μεγάλη προσπάθεια από τον παίκτη του Παναθηναϊκού, αλλά έξοχη και η ενέργεια από τον Μαχαιρίδη που μετάκλειν, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό,
και τον Λιμπερόπουλο, ενώ περίμενε πίσω ξεμαρκάριστος ο Βαζέχα. Μεγάλη λοιπόν η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και έξοχος ο Μαχαιρίδης στην επέμβασή του απομακρύνει τον κίνδυνο μπροστά από την εστία του Μιχόπουλου. Ο Παναθηναϊκός και πάλι στην επίθεση με τον Αποστολάκη. Επιμένουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Ασάνοβιτς τώρα και πάλι ο Λιμπερόπουλος περιμένει την μπάλα. Ο πάντα ο Ασάνοβιτς έχει κοντά του τον καφέ. Αποστολάκης. Αποστολάκης για τον Λαγωνικάκη. Λαγωνικάκη στον Μίκλαντ. Άνοιγμα δεξιότερα περιμένει ο Μπασινάς για τον Λαγωνικάκη. Λαγωνικάκη τώρα σε καλή θέση μπροστά και κόρνερ. Το κόρνερ από τον Μαχαιρίδη για να δούμε. Ο Μαχαιρίδης τελικά είναι αυτός που θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ υπέρ του Παναθηναϊκού που ξαναβλέπουμε. Τον Λαγωνικάκη πλασαριστά να προσπαθεί να τροφοδοτήσει κάποιον συμπαίκτη. Τελικά ο Μαχαιρίδης επεμβαίνει και στέλνει την μπάλα κόρνερ. Κόρνερ υπέρ του Παναθηναϊκού για τον Λιμπερόπουλο. Ο Μαχαιρίδης πιο ψηλά από όλους. Έρχεται ο Φραντζέσκος. Ο Μπασινάς. Και η μπάλα θα καταλήξει out. 30 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ 0-0. Συναντήσεις έχει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, οι 35 νίκες για τον Παναθηναϊκό, 24 για τον δικέφαλο του Βορρά, ενώ 20 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ακόμα ότι τα γκολ είναι 107 υπέρ του Παναθηναϊκού έναντι 74 του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά σε 80 συναντήσεις του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Λιμπερόπουλος, Μίκλαντ, μπροστά από τον Φραντζέσκο. Κουλακιώτης για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος εδώ. Έχει προθεθεί ο Φίσας. Ο Λιμπερόπουλος για τον Βαζέχα. Κατσιαμπής. Ο Λιβάρες. Και το πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. Αντώνιο Βαλένσια. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Μίκλαντ. Μίκλαντ εδώ. Όχι εύστοχη η μεταβίβαση και το 32ο λεπτό τώρα που συμπληρώνεται βρίσκει τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ ισόπαλους 0-0. Ονομαχία εκεί του Γκούμα με τον Ζήση Βρίζα, στο έδαφος είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Μιχόπουλος θα δώσει πλασαριστά και σίγουρα θα στείλει την μπάλα σε πλάγιο για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στον διεθνή παίκτη του ΠΑΟΚ που βρίσκεται στο έδαφος από την προηγούμενη σύγκρουση με τον Γκούμα. Στο έδαφος βρίσκεται εδώ ο Βρίζας. Στους 39 αγώνες του εθνικού μας πρωταθλήματος, του επαγγελματικού, ο Παναθηναϊκός έχει 25 νίκες. 12 παιχνίδια έδειξαν ισόπαλα, ενώ έχει 2 ήττες ο Παναθηναϊκός πάντοτε. Παναλαμβάνουμε στο επαγγελματικό πρωτάθλημα στις αναμετρήσεις του με τον ΠΑΟΚ. 73 γκολ υπέρ του Παναθηναϊκού, 18 για τον ΠΑΟΚ. 9 νίκες μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην Καλογρέζα, το 1988-89. Και μία μόνο ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ, το σκορ 2-2, την περίοδο 89-90. Πέρυσι το παιχνίδι είχε λήξει με νίκη του Παναθηναϊκού, σκορ 3-1. Φραντζέσκος. Δυνατά από τον Μαχαιρίδη για τον Βρίζα, έχει βγει ο Νικοπολίδης και θα μπλοκάρει. Γκούμας. Φίσας. Ο Βασίλης όταν είναι όρθιος από τον Πάγκο λέει εντολή να δώσει μπαλά μπροστά. Και πράγματι ο Λιμπερόπουλος είναι ο αποδέκτης. Λαγωνικάκης για τον Βαζέχα. Βαζέχα ανάμεσα από τρεις παίκτες. Ο Μαχαιρίδης τελικά απομακρύνει για τον Φραντζέσκο. Επιμένει ο Φίσας. Ο Μίκλαντ και φάουλ στο Φραντζέσκο. Από τον Φίσα το φάουλ σημειώνεται υπέρ του ΠΑΟΚ. Εδώ σε επανάληψη το φάουλ από τον Φίσα και τον Μίκλαντ στην συνέχεια. Μαχαιρίδης. Μαχαιρίδης εδώ μετά την παλιά του Κατσιαμπή. Ο Κρισμάρεβιτς. Μπασινάς. Ζαφυρίου. Φραντζέσκος. Μαζί με τον Λαγωνικάκη. Και το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού εκτελέστηκε γρήγορα από τον Λαγωνικάκη για τον Μίκλαντ. Μίκλαντ μπροστά για τον Βαζέχα. Επιμένουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε μια πολύ καλή
αμυντική διάταξη. Επαναλαμβάνουμε 5-3-2 με τον Κρισμάρεβιτς που βοηθάει όμως παρόλα αυτά και την γραμμή των μέσων αλλά και της άμυνάς του και τον Ζήση Βρίζα ανάμεσα από 2 και 3 παίκτες. Για να δούμε τώρα με τον Καφέ και τον Φρεντζέσκο στην προσπάθεια αυτή την επιθετική. Για τον Καφέ και πάλι. Καφές περιμένει δίπλα ο Ολιβάρες. Για τον Κρισμάρεβιτς έρχεται από πίσω ο Μπάντοβιτς, δεν έχει τελειώσει η φάση. Μπάντοβιτς, Ζούλιο Σέζαρ, Ασάνοβιτς. Πίστευαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού αλλά και του ΠΑΟΚ έχει λήξει η φάση. Τελικά ο Μπάντοβιτς έδωσε στη συνέχεια. Και τώρα έχουμε τον Λιμπερόπουλο. Να αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής πολύ σωστά για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης μπροστά για τον Ασάνοβιτς. Ασάνοβιτς σε θέση offside. Ασάνοβιτς να διαμαρτύρεται. Ίσως μια άλλη κάμερα για να δούμε. Αυτή τη στιγμή είναι offside. Αλλά δεν είναι ο Ασάνοβιτς. Ο Ασάνοβιτς ήρθε από πίσω. Δεν ήταν ο Ασάνοβιτς offside. Βλέπουμε εδώ τον Λιμπερόπουλο στην περίτεχνη αυτή η ενέργεια. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Και ήταν η προηγούμενη, επαναλαμβάνουμε, φάση με την επίθεση του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά στο 35ο λεπτό. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ισόπαλοι χωρίς γκολ. Κρισμάρεβιτς. Μαχαιρίδης. Από τον Κούλα και ό,τι η προσπάθεια εδώ των παικτών του ΠΑΟΚ μπροστά για τον Κρισμάρεβιτς και το πλάγιο. Το πλάγιο παραχωρεί ο Μπασινάς υπέρ του ΠΑΟΚ. Για να δούμε και πάλι εδώ η προσπάθεια αυτή για τον Ασάνοβιτς που δεν είναι offside. Offside ήταν ο Βαζέχας στο χώρο του ΦΟΡ. Τελικά ο κύριος Μπίκας παρασύρθηκε από τον επόπτη του. Δεν ήταν offside. Συνέχεια στην φάση εδώ με τον Αποστολάκη. Και το 0-0, 36ο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Φραντζέσκος, το άνοιγμα για τον Βρίζα. Βρίζας εδώ μαζί με τον Λαγωνικάκη. Βρίζας, περισμένει ο Κρισμάρεβιτς και ο Ολιβάρες. Ολιβάρες για τον Καφέ. Ζαφυρίου. Ζαφυρίου εδώ για τον ΠΑΟΚ τώρα. Πάντα ο Ζαφυρίου για τον Φραντζέσκο. Φραντζέσκος με το τακούνι. Φραντζέσκος πάντα και φάουλ. Το φάουλ του Αποστολάκη στον Φραντζέσκο. Και τώρα είναι η σειρά του ΠΑΟΚ για μια ευνοϊκή τοποθέτηση μπάλας και ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Νίκο Πολίδη. Και εδώ σε επανάληψη βλέπουμε το φάουλ του Αποστολάκη στον Φραντζέσκο. Όλα αυτά στο 37ο λεπτό και τώρα είναι η σειρά του ΠΑΟΚ, όπως πριν από 8 λεπτά περίπου ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού με τον Μπασινά στην εκτέλεση του φάουλ ακριβώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής που μπλοκάρισε την μπάλα ο Μιχόπουλος. Τώρα λοιπόν έχουμε έξω από την μεγάλη περιοχή και πάλι τον Φραντζέσκο να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στην κερκίδα δεν δέχονται βέβαια τον παλιό άσο του Παναθηναϊκού και τώρα παίκτη του ΠΑΟΚ στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Φραντζέσκος ανεπηρέαστα περιμένει την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Φραντζέσκος λοιπόν και η μπάλα γκολ. 0-1 λοιπόν και ο ΠΑΟΚ προηγείται με τον γκολ του Κώστα Φραντζέσκου μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να λοιπόν τώρα και τα πανηγύρια των οπαδών του ΠΑΟΚ στον χώρο επάνω στην κερκίδα του Ολυμπιακού Σταδίου και ο Φραντζέσκος όπως πάντα έντεχνα θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Νίκο Πολίδη κάνοντας το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ 0-1. Σε επανάληψη λοιπόν αυτή η εκτέλεση περίτεχνη από το πόδι το αριστερό και πάλι του Φραντζέσκου. Λέγαμε ότι ήταν πολύ επικίνδυνο το φάουλ στο σημείο που έγινε υπέρ του ΠΑΟΚ και πράγματι ο Φραντζέσκος εδώ με το σούτ απευθείας φάουλ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Νικοπολίδη κάνοντας το 0-1 στο 38ο λεπτό. Κώστας Φραντζέσκος λοιπόν και 0-1 για τον ΠΑΟΚ. Ζούλιο Σέζαρ. Για να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός με τον Ζούλιο Σέζαρ. Δύο επιθετικοί μόνο του Παναθηναϊκού σε όλο αυτό το διάστημα. Ίσως τώρα βοηθήσει περισσότερο και ο Ασάνοβιτς ή κάποιος άλλος παίκτης. Σε φάουλ λοιπόν υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Καφέ και τον Ασάνοβιτς στο έδαφος. Εδώ σε επανάληψη από άλλη κάμερα δείτε φαλτσαριστά και πάλι εδώ το φάουλ που ξεγέλασε και τον Νίκο Πολίδη που περίμενε ίσως με το αριστερό πόδι να πάει η μπάλα στην αριστερή του πτέρυγα. Εν πάση περιπτώσει συνέχεια στο παιχνίδι εδώ για να δούμε τώρα. Με τον Κρισμάρεβιτς είχαμε πει προηγουμένως ότι παρακολουθεί από πολύ κοντά τις φάσεις του παιχνιδιού.
Για να σημειώσουμε βεβαίως ότι ο Φραντζέσκος, ενώ δέχτηκε τα συγχαρητήρια και τους σπασμούς των συμπαικτών του, δεν φάνηκε να πανηγυρίζει καθόλου τον γκολ. Ένα πολύ σπουδαίο γκολ μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο για τους παίκτες του Χαν που πανηγύρισαν, δέοντος βέβαια εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, επαναλαμβάνουμε. Από καλό σημείο ο Κώστας Φραντζέσκος εκτέλεσε έξυπνα το φάουλ και τα πανηγύρια στις κερκίδες όπου βρίσκεται μια ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ, περίπου 500 έως 600 άτομα σε 25.000 θεατές του Ολυμπιακού Σταδίου. Πασινάς λοιπόν τώρα για τον Παναθηναϊκό και αυτό στον Μίκλαντ μπροστά για τον Πασινά και πάλι. Πασινάς. Μπροστά για τον Λιμπερόπουλο είναι ο Λιβάρες. Λαγωνικάκης και το πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι ο Μιχόπουλος και το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Λαγωνικάκη μέσα στην περιοχή. Ζούλιο Σέζαρ και θα μπλοκάρει ο Μιχόπουλος. Ο Λιβάρες, ενώ τώρα διακόπτεται το παιχνίδι από τον κύριο Μπίκα στον αγωνιστικό χώρο. Πεσμένος είναι ο Κατσιαμπής και ο Καραγκούνης τώρα, που του δίνεται η εντολή από τον Βασίλη Δανιήλ να ξεκινήσει την προθέρμανση. Είναι ο Κατσιαμπής ο παίκτης τώρα επάνω στο τείχος για να δούμε την προηγούμενη φάση. Η κεφαλιά από τον Ζούλιο Σέζαρ και τον Μιχόπουλο σε διπλή προσπάθεια να μπλοκάρει. Σε άλλο σημείο ο Κατσιαμπής στην σύγκρουσή του στο έδαφος μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Από τον Μπασινά και αυτός και πίσω ακόμα για τον Γκούμα και τώρα τον Μίκλαντ. Αποστολάκης. Ο Αποστολάκης για τον Βαζέχα δεν θα πέρασει μπάλα. Φραντζέσκος, Μίκλαντ, Αποστολάκης. Μίκλαντ. Μίκλαντ τώρα με την μπάλα, προωθεί το Φίσας. Μίκλαντ. Μπασινάς. Κρισμάρεβιτς, Ζαφυρίου μαζί με τον Φραντζέσκο και τώρα τον Κρισμάρεβιτς στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ. Ανοίγεται δεξιά εδώ ο Ζήσης Βρίζας. Πάντα ο Κρισμάρεβιτς έχει κοντά τον Ζούλιο Σέζαρ, το σούτ απευθείας στα χέρια του Νικοπολίδη. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Κρισμάρεβιτς. Στα χέρια του Νικοπολίδη η μπάλα μετά το σούτ του παίκτη του ΠΑΟΚ. Έρχεται από πίσω για να βοηθήσει την ομάδα του τελικά ο Ασάνοβιτς, πιο πίσω για τον Μπασινά και τώρα τον Φίσα. Φίσας μπροστά. Μαχαιρίδης, μονομαχή. Τρία λεπτά καθυστερήσεων από τον τέταρτο αναπληρωματικό διαιτητή, συνεργάτη του κυρίου Μπίκα, τον κύριο Κασναφέρη. Τρία λεπτά καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Φτάσαμε ήδη στο 43ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Φραντζέσκου στο 38ο λεπτό. Η παλιά για τον Βαζέχα, κόβει ο Λιβάρες και τώρα Λαγωνικάκης. Λαγωνικάκης μαζί με τον Ζαφυρίου. Η μπάλα είναι out. Προσωπική η εκτίμηση από τον κύριο Μπίκα που έδειξε αμέσως το σημείο της επαναφοράς της μπάλας ως out. Γκούμας, Φραντζέσκος, Μίκλαντ. Μίκλαντ για τον Λιμπερόπουλο, Μαχαιρίδης και Μιχόπουλος. Χρισμάρεβιτς, Μπασινάς και φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ από τον ΠΑΟΚ με τον Κρισμάρεβιτς αριστερά για τον Λιβάρες και τώρα τον Καφέ και πάλι ο Λιβάρες. Ο Λιβάρες για τον Ζαφυρίου. Και πίσω στον Καφέ. Περιμένει ο Μπάντοβιτς. Φραντζέσκος. Ασάνοβιτς και φάουλ στον Φραντζέσκο. Σε επανάληψη η φάση
και το φάουλ από τον Ασάνοβιτς στον Φραντζέσκο. Και πάλι οι διαμαρτυρίες από τον Ασάνοβιτς στον κύριο Μπίκα. Φραντζέσκος. Βιτσμάρεβιτς. Μπάντοβιτς. Αποστολάκης. Φίσας. Τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, μόνος του ο Βαζέχα και ο Κουλακιώτης. Λαγωνικάκης. Κατσιαμπής. Λαγωνικάκης, πάντα με την μπάλα για τον Μίκλαν τώρα. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί, αλλά η αμυντική διάταξη του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής παίζει πάρα πολύ καλά. Αμυντικό τείχος έξοχο, μπροστά με τέσσερις αμυντικούς ο Μιχόπουλος, φύλακας άγγελος της εστίας του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 τον γκολ του Φραντζέσου από το 38 λεπτό με απευθείας εκτύπημα φάουλ. Καφές για τον Φραντζέσκο. Έρχεται ο Μίκλαν δυνατά για τον Φίσα. Η επέμβαση δυνατά επίσης από την απέναντι πλευρά για τον Μπάντοβιτς και αυτός τον Βρίζα. Βρίζας μαζί με τον Βασινά. Βασινά στο πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού για τον Φίσα. Φίσας και το φάουλ από τον Κουλακιώτη στον Φίσα. Και ο κύριος Μπίκας θα καλέσει τον Κουλακιώτη για τις διαμαρτυρίες. Ζητούν διαμαρτυρόμενοι οπαδοί του Παναθηναϊκού να δείξει ο κύριος Μπίκας κίτρινη κάρτα. Ήταν παρατήρηση στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Και με την εκτέλεση αυτού του φάουλ από τον Μπασινά. Μιχόπουλος μπροστά από τον Ζούλιο Σέζα. Μιχόπουλος. Μπασινάς, Μίκλαντ, Μπασινάς, Φίσας. Κουλακιώτης, Ολιβάρες. Τρέχει εκεί ο Βαζέχα, πάντα Ολιβάρες. Πολύ μακριά η μπάλα για να κερδίσουν χρόνο και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ήδη μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Επαναλαμβάνουμε 3 λεπτά για αυτό το πρώτο ημίχρονο με την υπόδειξη του βοηθού συνεργάτη του κυρίου Μπίκα, του κυρίου Κασναφέρη, είναι ο τέταρτος διαιτητής. Μίκλαντ, Αποστολάκης. Αποστολάκης πάντα με την μπάλα. Αποστολάκης μπροστά για τον Ασάνοβιτς, έρχεται από πίσω ο Λιμπερόπουλος και το πλάγιο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό εκτελέστηκε γρήγορα με τον Αποστολάκη. Αποστολάκης πάντα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουλακιώτης απομακρύνει. Ο Μίκλαντ εδώ σε καλή θέση. Πιο μακριά ο Ζαφυρίου από την περιοχή του ΠΑΟΚ σε πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ φάουλ απευθείας του Κώστα Φραντζέσκου. Στο 38 λεπτό προηγείται ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επαναλαμβάνουμε 25.000 περίπου θεατές σε μια έξοχη ημέρα ανοιξιάτικη. Και 500 περίπου οπαδούς στο άνω διάζωμα του Ολυμπιακού Σταδίου από τον ΠΑΟΚ που πανηγύρισε ανέξαλα βεβαίως την επιτυχία του γκολ από τον Φραντζέσκο. Μπασινάς από πίσω ο Φραντζέσκος αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής και φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Διαμαρτυρίες στον πάγκο του ΠΑΟΚ για την απόφαση αυτή. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, πίσω από την μπάλα αλλιώς Ασάνοβιτς. Τείχος αμυντικών, Ασάνοβιτς λοιπόν στην εκτέλεση αυτού του φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Υπολείπονται δευτερόλεπτα για να λήξει και το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1, Ασάνοβιτς και η μπάλα είναι out. Καλή προσπάθεια, καλή εκτέλεση από τον Ασάνοβιτς εδώ σε πρώτο πλάνο που ξαναβλέπουμε πάνω από το τείχος των αμυντικών και η μπάλα πάνω από την εστία του Μιχόπουλου θα καταλήξει out και κίτρινη κάρτα για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και τις καθυστερήσεις από τον κύριο Μπίκα. Κίτρινη στον Μιχόπουλο. Κίτρινη στον Μαχαιρίδη, τον Ολιβάρες και τον Μιχόπουλο τώρα για τον ΠΑΟΚ και τον Ασάνοβιτς πάντα στο πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό.
4 κίτρινες κάρτες. Φαντζέσκος. Και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με τον γκολ του Κώστα Φαντζέσκου απευθείας φάουλ στο 38ο λεπτό. Ένα πρώτο ημίχρονο αρκετά θεαματικό με πολλές προσπάθειες μπροστά και από τις δύο εστίες. Όμως ο ΠΑΟΚ τρεις φορές έφτασε απειλητικός έναντι δύο του Παναθηναϊκού στα καρέ των ομάδων και τελικό σκορ στο πρώτο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ επαναλαμβάνουμε του Φραντζέσκο απευθείας φάουλ στο 38ο λεπτό. Εξαιρετική εκτέλεση, σπουδαίο το γκολ και πανηγύρια στις κερκίδες από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αυτά κυρίες και κύριοι για το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο θα είμαστε και εμείς μαζί σας για την περιγραφή του δευτέρου ημίχρονου. Δύο αλλαγές ο κ. Δανιήλ έχει. Αντί του Φίσα τοποθετήσει τον Σιπνιεύσκι με το νούμερο 13 και επίσης έχει δώσει την θέση του Μίκλαντ στον Καραγκούνι με το νούμερο 26. Προφανώς λοιπόν ο κύριος Δανίλ θέλει να δώσει περισσότερη επιθετικότητα στο παιχνίδι του σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Άλλωστε προηγεί το ΠΑΟΚ με σκορ 1-0 και για να δούμε στην συνέχεια με τον Καραγκούνι εδώ και την προσπάθεια αυτή. Αριστερά τώρα ακόμα για το Λαγουντάκι. Να η κεφαλιά λοιπόν και out από τον Σιπνιεύσκι. Είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία και ο Σιπνιεύσκι τελείωσε μόνος απέναντι στον Μιχόπουλο. Θα στείλει την μπάλα με την σέντρα εδώ από τον Λαγωνικάκη. Εδώ δείτε και εσείς από τον Σιπνιεύσκι κεφαλιά και η μπάλα θα καταλήξει out. Ακριβώς το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, 46ο του αγώνα. Και εδώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός φτάνει πολύ κοντά στην ισοφάριση, χωρίς όμως να το επιτυχάνει, ενώ η κεφαλιά του Σιπνιεύσκι θα περάσει πάνω από την εστία του Μιχόπουλου out. Πρώτη, Σμάρεβιτς και το φάουλ που θα γίνει στον Καραγκούνι και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα και για τον Σμάρεβιτς. Σμάρεβιτς λοιπόν, κίτρινη κάρτα και ο κύριος Μπίκας σημειώνει, ενώ στον Καραγκούνι το φάουλ, ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Σούλιο Σέζαρ. Σούλιο Σέζαρ πλάσα αριστά για τον Μπασινά. Μπασινάς εδώ για τον Σιπνιεύσκι. Σιπνιεύσκι πάντα με την μπάλα, έτοιμος για την παράλληλη σέντρα χωρίς αποτέλεσμα. Φραντζέσκος. Φραντζέσκος για τον Βρίζα και το πλάγιο. Πλάγιο με τον Μπασινά υπέρ του Παναθηναϊκού. Λιμπερόπουλος. Και το κόρνερ. Κόρνερ υπέρ του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1, 48ο λεπτό. Με τον γκολ του Φραντζέσκο που 38ο λεπτό προηγείται ο ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και εδώ είναι ο Ασάνοβιτς στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Ασάνοβιτς προωθείται και πάλι ο Σούλιο Σέζαρ. Ασάνοβιτς στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ στην απέναντι πλευρά θα μπλοκάρει και θα γίνει και φάουλ στον Μιχόπουλο. Μιχόπουλος στο έδαφος. Ο Γκούμας ήταν ο παίκτης που πήδησε πιο ψηλά κοντά στον Μιχόπουλο μετά την εκτέλεση του Σόνοβιτς που ξαναβλέπουμε. Μιχόπουλος μαζί με τον Γκούμα και στο έδαφος λοιπόν ο τροματοφύλακας του ΠΑΟΚ που αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες θα συνεχίσει κανονικά τον αγώνα. Και εδώ ο Μιχόπουλος, αρχηγός σήμερα στον ΠΑΟΚ. Μιχόπουλος. Γκούμας. Λαγωνικάκης για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος μπροστά. Η μπάλα. Καραγκούνης, η μπάλα είναι πλάγια υπέρ του ΠΑΟΚ. Απομακρύνει ο Φραντζέσκος, ο Γκούμα σε πλάγιο, νέο πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Με τον Κώστα Φραντζέσκο περιμένει ο Ζαφυρίου και είναι ο Ζήσης Βρίζας εδώ. Κοντά του πάντα τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα με τον Ζαφυρίου, τον Κρισμάρεβης και τώρα τον Ζαφυρίου μπροστά στην παλιά εδώ για τον Καφέ. Δεξιότερα το άνοιγμα για τον Μπάντοβιτς. Μπάντοβιτς και Λαγωνικάκης. Λαγωνικάκης, Μπάντοβιτς και θα λοκάρει σταθερά
Νικοπολίδης. Μπασινάς, Αποστολάκης. Από τον Καραγκούνη προς την παλιά. Πολύ καλή παλιά για τον Σιπνιεύσκι. Θα μπλοκάρει ο Μιχόπουλος. Μπάντοβιτς, Ζαφυρίου, όπως για τον Καφέ. Καραγκούνης εδώ μπροστά τώρα. Προσπάθεια χωρίς όμως αποτέλεσμα από τον Κρίστο Βαζέχα. Εδώ ο Βαζέχα. Και συνεχίζεται λοιπόν το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Φτάσαμε στο 50ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ προηγείται πάντα 1-0 του Παναθηναϊκού με τον γκολ του Κώστα Φρεντζέσκου το 38ο λεπτό σε απευθείας εκτέλεση φάουλ. Έξω από το φάουλ στην εκτέλεσή του από τον Κώστα Φρεντζέσκου, βέβαια από την γνώριμη θέση για εκείνον. Κριτσμάρεβιτς μπροστά, Κριτσμάρεβιτς εδώ, ο Καφές θα κάνει το σου για να μπλοκάρει ο Νικοπολίδης. Πολύ καλή προσπάθεια η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Με τρεις μπαλιές έφτασαν μπροστά στην περιοχή του Παναθηναϊκού και το τελικό σούτ από τον Καφέ που μπλοκάρισε ο Νικοπολίδης στο έδαφος. Ο Βαζέχα τώρα. Για να δούμε γρηγορότερος ρυθμός στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Από τον Ασάνοβιτς για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης μπροστά για τον Βαζέχα. Βαζέχα πάντα με την μπάλα. Βαζέχα εδώ μαζί του είναι ο Μαχαιρίδης. Ο Ζαφυρίου απομακρύνει. Την μπάλα καταλήγει σε πλάγιο-πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. Γρήγορα από τον Μπασινά για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης δεν τρέχει κοντά του Ζαφυρίου. Καραγκούνης. Καραγκούνης δεξιότερα για τον Σιπνιεύσκι. Σιπνιεύσκι και Ολιβάρες. Για τον Καραγκούνη, για τον Σιπνιεύσκι, Ολιβάρες. Να τώρα ο Ασάνοβιτς. Ασάνοβιτς έξω για τον Καραγκούνη. Για τον Βαζέχα απευθείας στο σούτ και κόρνερ. Κόρνερ, διπλασάρισμα της μπάλας από τον Βαζέχα και απόκρουση σε κόρνερ από τον Μιχόπουλο. Όλα αυτά στο 51ο λεπτό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1. Εκτελέστηκε γρήγορα το κόρνερ. Μέσα στην περιοχή ο Σιπνιεύσκι, ο Ολιβάρες, ο Ασάνοβιτς. Ασάνοβιτς εδώ. Επιμένουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Λαγωνικάκης από τα αριστερά. Λαγωνικάκης τώρα μπροστά με τον Μπάντοβιτς. Λαγωνικάκης και Μιχόπουλος μπροστά. Θα μπλοκάρει την μπάλα από τον Λιμπερόπουλο. Και πάντα ο Χαν που βλέπει τις αλλαγές του, βλέπει τους παίκτες στον πάγκο, ποιοι είναι δυνατόν τουλάχιστον σε καλύτερη φυσική κατάσταση για να αντικαταστήσει κάποιον από τους παίκτες που έπαιξαν μέχρι τώρα. Θα δούμε στην συνέχεια όμως, καθώς ο Λαγωνικάκης τώρα θα περάσει και πάλι στην αντεπίθεση από τα αριστερά. Πάντα Λαγωνικάκης. Λαγωνικάκης Μπάντοβιτς και είναι φάουλ. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού από πλάγια θέση που κερδίζει ο Λαγωνικάκης από τον Μπάντοβιτς. Σε επανάληψη η φάση εδώ βλέπετε και πάλι τον Καραγκούνη. Το σούτ από τον Βαζέχα πλασαριστό και η απόκρουση του Μιχόπουλου σε κόρνερ. Φάουλ λοιπόν τώρα υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Ασάνοβιτς. Ασάνοβιτς, ο Ζούλιος Σέζαρ. Ζούλιος Σέζαρ, Ασάνοβιτς. Απομάκρυνε την μπάλα ο Κατσιαμπής. Ζούλιος Σέζαρ. Και αντεπίθεση και πάλι του ΠΑΟΚ με τρεις παίκτες. Κριτσμάρεβιτς πιο πίσω ακόμα για τον Ολιβάρες. Και το γύρισμα της μπάλας στον Νικοπολίδη από τον Λαγωνικάκη. Λιμπερόπουλος. Πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. Από τον Βαζέχα για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος τώρα επιμένει μαζί κοντά του ο Μαχαιρίδης. Λιμπερόπουλος μέσα στην περιοχή για τον Βαζέχα. Δεν προλαβαίνει και ο Μιχόπουλος άνετα θα μπλοκάρει. Συνεχίζεται το pressing του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά, 8 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Με τον ΠΑΟΚ όμως απειλητικό στις ξαφνικές αυτές αντεπιθέσεις. Γκούμας. Ασάνοβιτς για τον Σιπνιεύσκι. Σιπνιεύσκι και πάλι για τον Λιμπερόπουλο χωρίς αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη του αλλαγή. Ο Βελής θα μπει στον αγώνα για τον ΠΑΟΚ. Ζαφυρίου. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Και η κίτρινη κάρτα στον Ζαφυρίου. Πέντε κίτρινες κάρτες στους παίκτες του ΠΑΟΚ απόψε και εδώ με τον Ζαφυρίου να δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Μπίκα καθώς ήταν πολύ κοντά
στο σημείο που ετοιμαζόταν να εκτελεστεί το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Βελής λοιπόν θα πάρει την θέση του Κρυσμάρεβιτς. Κρυσμάρεβιτς ήταν ένας από τους καλύτερους σήμερα ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μέχρι το σημείο που αγωνίστηκε, έτρεξε, βοήθησε άμυνα και επίθεση. Και κυρίως ήταν ένας παίκτης ο οποίος έφερε αναστάτωση πολλές φορές και στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ενώ στις επεμβάσεις του όσες φορές πήγαινε πίσω για να ενισχύσει την άμυνά του ήταν επίσης θετικός. Βέλης λοιπόν στο 55ο λεπτό εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ, ο Λιβάρης απομάκρυνε για τον Βρίζα. Γκούμας, Ζούλιο Σέζαρ. Βασινάς, Καραγκούνης περιμένει, πάντα ο Βασινάς με την μπάλα. Βασινάς εδώ από τα δεξιά αφήνει στον Σιπνιεύσκη για τον Γκούμα. Αποστολάκης. Αποστολάκης για τον Ασάνοβιτς. Λιμπερόπουλος, Σιπνιεύσκη, περιμένει ο Βαζέχα. Χωρίς αποτέλεσμα ο Βελής απομακρύνει. Καφές τώρα. Βρίζας. Κερδίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού την μπάλα με τον Γκούμα. Γκούμας εδώ μαζί με τον Λιμπερόπουλο. Γκούμας πάντα προς την παλιά μέσα στην περιοχή. Συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ με τον Ασάνοβι στο έδαφος. Στην προσπάθεια αυτή. Προσπάθησε εκεί. Στην μεγάλη περιοχή. Χωρίς όμως ο κύριος Μπίκας. Σωστά. Σωστά εδώ ο Ασάνοβι. Δεν φαίνεται ούτε καν να διαμαρτύρεται και προφανώς λοιπόν δεν υπήρχε καμία παράβαση. Σωστά ο κ. Μπίκας είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Συνέχιζεται λοιπόν το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πάντα στο 0-1. Με γκολ από το 38ο λεπτό απευθείας φάουλ του Φραντζέσκου. Βαζέχα τώρα μετά την παλιά του Λαγωνικάκη απομακρύνει σε πλάγιο. Κρυσμάρεβιτς λοιπόν άφησε την θέση του στον Βελή στο 55ο λεπτό, ενώ τώρα με τον Καραγκούνι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ελιχθεί και να βρει διέξοδο για να κάνει κάποια σέντρα. Για να δούμε τώρα λοιπόν με τον Καραγκούνι και το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, Μπασινάς και Ασάνοβιτς και ο Λαγωνικάκης πιο πίσω με τον Ζούλιο Σέζαρ. Μπασινάς λοιπόν στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Για να δούμε λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1, Μπασινάς. Μπασινάς πλασαριστά η μπάλα πάνω από την αιστεία του Νικόπουλου, η μπάλα καταλήγει άλλο. Το 0-1 διατηρείται εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάντα με τον κόλ του Φραντζέσκου που προηγείται ο ΠΑΟΚ. 58ο λεπτό, ενώ σας ξαναβλέπετε το φάουλ σε εκτέλεση του Μπασινά έντεχνα μεν, αλλά πάνω από την αιστεία του Μιχόπουλου η μπάλα θα καταλήξει out. Είδατε τον κύριο Χάν και τον Σαράφη, τον συνεργάτη του προπονητή του ΠΑΟΚ, σήμερα στον Απάγκο με τον Αποστολάκη και τον Βελή δίπλα του για τον Βαζέχα. Βασινάς, Καραγκούνης. Καραγκούνης εδώ, Καραγκούνης για τον Λιμπερόπουλο. Και πίσω ακόμα όμως έρχεται εκεί ο Μαχαιρίδης. Ζούλιο Σέζαρ, λάθος από τον Καφέ η μπάλα για τον Ζούλιο Σέζαρ. Και αυτός πίσω στον Νικοπολίδη. Γκούμας. Ο Μίκλαντ εδώ σε πρώτο πλάνο, παρακολουθεί από τον Πάγκο των Αγωνιστικών. Έχει γίνει αλλαγή. Σιπνιεύσκη έχει πάρει την θέση του στο δεύτερο ημίχρονο. Μια ακόμα αλλαγή στη θέση του Φίσσα, ο Καραγκούνης και πάντα ο Παναθηναϊκός εδώ με τον Λιμπερόπουλο στην προσπάθεια αυτή και το πλάγιο υπέρ του ΠΑΟ και κακή συγνώση των παιχτών του Παναθηναϊκού. Και η δεύτερη αλλαγή που ετοιμάζεται από τον Χάν στο σημείο αυτό, για να δούμε. Το φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα για τον Παναθηναϊκό, στον Λιμπερόπουλο. Καραγκούνης. Μπασινάς. Μπασινάς μπροστά από τον Καφέ.
από τον Γκούμα για τον Σιπνιεύσκι. Κουλακιώτης, Καφές. Έρχεται μπροστά ο Ασάνοβης, θα κόψει την μπάλα για τον Λιμπερόπουλο και το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ήταν ο Βελής. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, είναι κοντά στην μπάλα ο Μπασνάς και ο Αποστολάκης. Αποστολάκης μπροστά για τον Ζαφυρίου. Γυρίζουμε τον Λιμπερόπουλο και κεφαλιά είναι από τον Βαζέχα στα χέρια του Μιχόπουλου. Η δεύτερη λοιπόν αλλαγή για τον ΠΑΟΚ θα γίνει σε λίγο. Ενώ εσείς ξαναβλέπετε σε επανάληψη την κεφαλιά από τον Βαζέχα. Και στον αγώνα θα παίξει ο Κωνσταντινίδης για τον ΠΑΟΚ. Θα μπει ο Κωνσταντινίδης, ενώ βλέπουμε τώρα και είναι εκπληκτική προσπάθεια από τον Βρίζα και ο Νικοπολίδης. Ενώ λέγαμε λοιπόν ότι ο Κωνσταντινίδης ετοιμάζεται να μπει στον αγώνα, ο Βρίζας θα βρεθεί πολύ κοντά στην επιτυχία ενός ακόμα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Δείτε και εσείς την θαυμάσια ενέργεια εδώ των παικτών του ΠΑΟΚ. Είπαμε πολύ επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ στις ξαφνικές αντεπιθέσεις και ο Ζήσης Βρίζας με την απόκριση του Νικοπολίδη θα κερδίσει κόρνερ υπέρ της ομάδας. Αυτός είναι ο Κωνσταντινίδης, θα πάρει σε λίγο την θέση. Και εδώ είναι ο Φραντζέσκος τώρα. Φραντζέσκος στο κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Η μπάλα έχει περάσει απευθείας out. Ήταν ο Βρίζας εδώ. Βλέπουμε τώρα σε πρώτο πλάνο που αφήνει την θέση του στον Κωνσταντινίδη. Ο Βρίζας που πριν από ένα λεπτό ακριβώς βρέθηκε πολύ κοντά στην επιτυχία ενός δεύτερου γκολ για τον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1. 61ο λεπτό του αγώνα. Και με τον Αποστολάκη τώρα στο χώρο του κέντρου να ελίσσεται για τον Λαγωνικάκη. Λαγωνικάκης μπροστά για τον Καραγκούνη. Και κερδίζει φάουλ ο Καραγκούνης από την επέμβαση του Κουλακιώτη. Και πάλι σε επανάληψη είναι ο Κουλακιώτης επάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού και το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Για να δούμε τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή προς το κέντρο της εστίας που υπερασπίζεται ο Μιχόπουλος. Μπασινάς και πάλι πίσω από την μπάλα. Λιμπερόπουλος κοντά, αλλά και ο Ασάνοβιτς και ο Καραγκούνης. Φεύγει ο Λιμπερόπουλος, ο Μπασινάς τώρα. Μπασινάς λοιπόν στην εκτέλεση του φάουλ στα χέρια του Μιχόπουλου. Ο Λαγωνικάκης που έχει περάσει στην αριστερή πτέρυγα της άμυνας του Παναθηναϊκού είναι ο δημιουργός και των επιθετικών προσπαθειών της πράσινης ομάδας από εκείνο το σημείο. Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ και πάλι. Δεν ήταν offside όπως πολλοί πίστευαν εκεί. Πανηγύρισε πρόωρα ίσως ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε εδώ. Ο Κωνσταντινίδης σε σφήνα και μόνος του. Και έστειλε την μπάλα out, μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 18ο λεπτό της επανάληψης. Ο Σιπνιεύσκι θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Κωνσταντινίδη. Καραγκούνης ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ για τον Αποστολάκη πλασαριστά. Να επαναλαμβάνουμε, ο ΠΑΟΚ δύο φορές μέσα σε τρία λεπτά στις ξαφνικές αυτές αντεπιθέσεις έφτασε πολύ κοντά στην επιτυχία ενός δεύτερου γκολ. Πρώτα με τον Ζήση Βρίζα και πριν από λίγα δευτερόλεπτα με τον Κωνσταντινίδη που βρέθηκε μόνος του πίσω από την άμυνα του Παναθηναϊκού και έστειλε την μπάλα out από την εστία του Νικοπολίδη. Παναθηναϊκός άλλωστε που πιέζει, βρίσκεται πολύ κοντά στην μεγάλη περιοχή αλλά και στον χώρο περίπου της σέντρας καθώς επιτίθεται, αφήνει πολλά περιθώρια και ελεύθερους χώρους για τις επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Η αλλαγή λοιπόν είναι με το νούμερο 23 για τον Παναθηναϊκό. Θα μπει ο Κιάσος και θα μπει ο Ζούλιο Σέζαρ. Ζούλιο Σέζαρ λοιπόν θα παραχωρήσει την θέση του στον Κιάσο. Χειροκροτήματα για τον Βραζιλιάνο παίκτη που πάει απευθείας στα αποδυτήρια. Hola. Respeto.
65 λεπτό ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1 και πάλι ο Κωνσταντινίδης εδώ, δείτε και πάλι. Κωνσταντινίδης τώρα που φεύγει μόνος του. Κωνσταντινίδης σε θέση offside, διαμαρτυρίες από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και τον Χαν. Ίσως να δούμε και πάλι σε επανάληψη της φάσης για να διαπιστώσουμε αν ο Κωνσταντινίδης ήταν offside. Αλλά ας δούμε πρώτα την επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Σιμπινιεύσκι. Συνέχεια στο παιχνίδι, πολύ σωστά από τον κύριο Μπίκα. Για να μπλοκάρει ο Μιχόπουλος την μπάλα. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ μπροστά η μπάλα. Για να δούμε τώρα ο Κωνσταντινίδης. Όχι καθόλου. Δεν είναι offside. Ο Κωνσταντινίδης τουλάχιστον. Και κατά συνέπεια οι διαμαρτυρίες των παίκτων του ΠΑΟΚ στον πάγκο ήταν απόλυτα δικαιολογημένες. Με τον Αποστολάκη. Αποστολάκης για τον Μπασινάκη. Αυτός τον Λαγωνικάκη. Λαγωνικάκης πάντα και μπροστά του τον Φραντζέσκο. Ζέσκος που μια έντεχνη μεταβίβαση στον Κωνσταντινίδη πριν από 3 λεπτά έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του ΠΑΟΚ να βρεθούν πολύ κοντά στην επιτυχία ενός δεύτερου γκολ. Με τον Καραγκούνη στον Λιμπερόπουλο απομακρύνεται το δυνατό σούτ και αυτό του Μικόπουλου εκπληκτικά ήταν το σούτ και κόρνερ από τον Μιχόπουλο. Ο Καραγκούνης έκανε το σούτ εδώ, ξαναδείτε κι εσείς. Και απευθείας το σούτ αυτό από τον Καραγκούνη, ο Μιχόπουλος σε πολύ καλή θέση έστειλε την μπάλα corner. Corner εκτελείται τώρα αμέσως, απομακρύνει για τον Κωνσταντινίδη. Του ΠΑΟΚ, Φραντζέσκος. Φραντζέσκος πάντα ανάμεσα από δύο παίκτες. Ο Καραγκούνης κερδίζει δύο πίσω ο Κιάσος. Βαζέχα, απομάκρυνε την μπάλα εκεί ο Κουλακιώτης. Και με τον Μπάντοβιτς τώρα ο ΠΑΟΚ στην συνέχεια προσπαθούν με τον Βελή και θα κερδίσει και ένα φάουλ από τον Λαγωνικάκη. Λαγωνικάκης που ίσως δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Ναι, δέχεται και την κίτρινη κάρτα ο Λαγωνικάκης. Εδώ σε επανάληψη ο Λαγωνικάκης, το φάουλ στον Βελή και η κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Εξικοστό έβδομο λεπτό λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται πάντα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Παναθηναϊκού με σκορ 1-0. Ο ΠΑΟΚ που έχασε τις καλύτερες ευκαιρίες, δύο συγκεκριμένα, στο δεύτερο ημίχρονο να αυξήσει την διαφορά, ενώ ο Παναθηναϊκός σχεδόν όλος είναι προωθημένος στα καρέ του Μιχόπουλου. Ο Φραντζέσκος τώρα μαζί με τον Κωνσταντινίδη, εχμή, ανοίγεται και ο Λιβάρες. Ο Λιβάρες τώρα μαζί με τον Γκούμα. Ο Λιβάρες εδώ για τον Φραντζέσκο. Καραγκούνης, Βασινάς, για τον Κιάσο, Γκούμας, Ασάνοβιτς, Αποστολάκης. Αποστολάκης εδώ, ξεδιπλώνεται υπέροχα ο Παναθηναϊκός, αλλά στο χώρο του κέντρου. Ο Λαγωνικάκης σκοπίζω ακόμα για τον Αποστολάκη. Ο Κιάσος περιμένει και δέχεται τώρα την μπάλα. Κιάσος μέσα στην περιοχή, ο Μιχόπουλος στην έξοδό του, Αποστολάκης εδώ, Αποστολάκης και πάλι σε θέση offside. Offside ο Σιμπνιεύσκι. Πολύ δυνατά μπήκε ο Παναθηναϊκός αυτό το δεύτερο ημίχρονο, όμως οι δύο παίκτες στην επίθεση του ΠΑΟΚ είναι ο Φραντζέσκος και ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης που έχει πάρει την θέση του Ζήση Βρίζα. Έχουν βρεθεί πολλές φορές πίσω από την άμυνα του Παναθηναϊκού με πολύ καλές ενέργειες. Αποτέλεσμα είναι ο Παναθηναϊκός να βρεθεί σε δύσκολη θέση και σε αντίστοιχες περιπτώσεις με τον Βρίζα και τον Κωνσταντινίδη. Ο ΠΑΟΚ να φτάσει κοντά στην επιτυχία ενός ακόμα γκολ. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί από μακριά με σουτ ή απευθείας φάουλ, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει απειλήσει την αιστεία του πολύ καλού σήμερα Μιχόπουλου. Από τον Αποστολάκη το άνοιγμα που γίνεται για τον Ασάνοβιτς και αυτό στον Μπασινά. Μένει πίσω ο Ασάνοβιτς, ο Μπασινά στην βαράλινη σέντρα από την απέναντι πλευρά Μιχόπουλος. Μιχόπουλος πανταχού παρών καθοδηγεί και την άμυνά του. Ο Γκούμας τώρα τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ ξεδιπλώνονται με τον Μπάντοβιτς από τα δεξιά. Μπάντοβιτς πιο πίσω ακόμα για τον Φραντζέσκο. Φραντζέσκος και το φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Από τον Λαγωνικάκη.
Ασάνοβιτς τώρα και το άνοιγμα που κάνει για τον Καραγκούνη και αυτός για τον Σιπνιεύσκη. Σιπνιεύσκη εδώ μπροστά είναι η παλιά, Σιπνιεύσκη τώρα που φεύγει μόνος του. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, άνοιξε πολύ την μπάλα και θα μπλοκάρει ο Μιχόπουλος. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίσει όταν ο Σιπνιεύσκη έφυγε μόνος του πίσω από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλή ενέργεια από τον Πολωνό και τελικά ο Μιχόπουλος εδώ θα χάσει το κοντρόλ όμως ο Σιπνιεύσκη. Παρακολουθήστε, άνοιξε πολύ την μπάλα, βγήκε ο Μιχόπουλος για να μπλοκάρει την μπάλα και να σώσει την εστία του από την ισοφάριση. Παραμένει λοιπόν το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1, καθώς συμπληρώνεται το 70ο λεπτό και τώρα έχουμε την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ και το φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ από τον Λαγωνικάκη. Ο Μπάντοβιτς βρίσκεται στο έδαφος. Ο Μπάντοβιτς είναι στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα εδώ σε επανάληψη για να δούμε το μαρκάρισμα του Λαγωνικάκη στον παίκτη του ΠΑΟΚ και το φάουλ που σημειώνεται. Ενώ ξαναβλέπουμε τώρα σε επανάληψη την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και τον Σιπνιεύσκη. Σιπνιεύσκη που θα φύγει μόνος του. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Μιχόπουλο, αλλά ανοίγοντας την μπάλα πολύ, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ θα μπλοκάρει την μπάλα. Από άλλη οπτική κάμερα και γωνία. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μπάντοβιτς. Ακόμα δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν ο Χαν σκέπτεται να αντικαταστήσει τον παίκτη του που βρίσκεται τραυματίας εκτός αγωνιστικού χώρου. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται το παιχνίδι τώρα λοιπόν. 71ο λεπτό, απευθείας η εκτέλεση από τον Φραντζέσκο και η μπάλα καταλήγει αρκετά μέτρα πάνω από την εστία του Νίκο Πολίδη, out. Στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου βεβαίως 25 ίσως και περισσότεροι 25.000 θεατές οπαδοί του Παναθηναϊκού με τον Βαζέχα, όμως πάρα πολύ ήταν ωραία η ενέργεια από τον Κατσιαμπή για τον Μαχαιρίδη, απομάκρυνε τον κίνδυνο από την περιοχή του Μιχόπουλου. Οπαδοί λοιπόν του Παναθηναϊκού προσπαθούν να εμψυχώσουν τους παίκτες τους για να φτάσουν σε ένα γκολ στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0. Οι ενέργειες του Παναθηναϊκού έχουν και εκνευρισμό βεβαίως, είναι φυσιολογικό καθώς τα λεπτά κυλούν. 73ο λεπτό τώρα με τον Κιάσο. Κιάσος εδώ πάντα με την μπάλα. Κιάσος εδώ, επάνω στον Κωνσταντινίδη. Κιάσος. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πίσω εκτός από τον Φραντζέσκο. Σιπνιεύσκη. Προσπαθεί να ξεφύγει, χάνει την μπάλα από τον Καφέ. Σιπνιεύσκη όμως επιμένει και τελικά Ολιβάρες στην εκτέλεση του φάουλ. Φραντζέσκο σε πλάγια, η μπάλα υπέρ του Παναθηναϊκού. Κώστας Φραντζέσκος σκόρερ στο 38ο λεπτό του μοναδικού γκολ μέχρι στιγμής στον αγώνα, με το οποίο προηγείται όμως ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο 1-0. Παναθηναϊκός που εντείνει με τις προσπάθειές του, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πιο επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις. Εκτός από την προηγούμενη φάση του Σιπνιεύσκη που μόνο στο απέναντι στο Μιχόπουλο άνοιξε πολύ την μπάλα και τον φύλακας του ΠΑΟΚ θα την μπλοκάρει σώζοντας την εστία του από την ισοφάριση. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού τώρα με τον Μπασινάη για τον Βαζέχα. Βαζέχα το συνήθως στα χέρια του Μιχόπουλου. Σταθερός, προσεκτικός ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Για τον Φραντζέσκο. Φραντζέσκος και καινούριο φάουλ. Λαγωνικάκης και πάλι. Κάτι λέει στον Αποστολάκη, ο συμπαίκτης του. Φραντζέσκος εδώ μπροστά για τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης και ο Νικοπολίδης με τα πόδια σώζει την εστία του Παναθηναϊκού από μία ακόμα περίπτωση γκολ, καθώς ήταν
Η ίδια περίπου φάση όπως ο Φραντζέσκο στην προηγούμενη προσπάθεια πριν από 8 λεπτά έδωσε τη δυνατότητα στον Κωνσταντινίδη να βρεθεί μόνος απέναντι στον Νικοπολίδη και να στείλει την μπάλα out. Τώρα πάλι μόνος του μετά την παλιά του Φραντζέσκου ο Κωνσταντινίδης σούταρε και τα πόδια του Νικοπολίδη απέκρουσαν τον κίνδυνο σώζοντας την εστία του Παναθηναϊκού από δεύτερη παραβίαση. Επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ στις ξαφνικές αντεπιθέσεις, πολύ γρήγορος. Ο δικέφαλος του Βορρά, ενώ ξαναβλέπετε τη βαθιά παλιά από τον Φραντζέσκο με το στήθος εδώ ο Κωνσταντινίδης, βλέπει τον Νικοπολίδη και έκανε το σούτ πάνω στα πόδια. Συνέχεια όμως την προσπάθεια εδώ από τον Παναθηναϊκό και ο Μπάντοβιτς σε κόρνερ από τον Λάγο Νικάκη. Ο Μπάντοβιτς σε κόρνερ στην προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού και ο Λάγο Νικάκης έτοιμος στην εκτέλεσή του. Ο Λιμπερόπουλος πίσω και ο Βαζέχα. Βαζέχα, πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ όμως μπροστά από τον Πολωνό παίκτη του Παναθηναϊκού. Και ο Φραντζέσκος και πάλι ανάμεσα από τέσσερις παίκτες μεν του Παναθηναϊκού θα περάσει στην αντεπίθεση. Πολύ βαθιά η παλιά είναι για τον Μπασινά. 75 λεπτό όπως είδατε κι εσείς και πάντο ο ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ 1-0 με τον γκολ του Φραντζέσκου από το 38 λεπτό με εκτέλεση απευθείας φάουλ. Ασάνοβιτς. Καραγκούνης, Κωνσταντινίδης και φάουλ. Ζαφυρίου στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ζαφυρίου. Καφές. Φραντζέσκος. Μπροστά για τον Κωνσταντινίδη, χωρίς αποτέλεσμα, ο Γκούμας στον Αποστολάκη. Αποστολάκης εδώ, βαθιά παλιά, Κατσιαμπής. Κωνσταντινίδης από τον Κατσιαμπή πιο πίσω ακόμα. Βελής για τον Φραντζέσκο που δεν προλαβαίνει, η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο. Ασάνοβιτς. Από τον Μπασινά. Και το φάουλ που θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Καραγκούνης από τα αριστερά με τον Λάγο Νικάκη. Το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Λάγο Νικάκη τώρα στην εκτέλεσή του. Λάγο Νικάκης, Σιπνιεύσκη, βλέπουμε και πίσω τον Γιάσο και τον Λιμπερόπουλο. Ίδιες εκτελέσεις και το κόρνερ. Από τον Κούλα και ότι είναι το κόρνερ αυτό. Εκτελέστηκε γρήγορα για τον Κιάσο. Κιάσος εδώ. Το σούτ επάνω για τον Βαζέχα από πολύ κοντά και παραλίγο ισοφάριση. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Δεν περίμενε ίσως ο Πολωνός παίκτης του Παναθηναϊκού την μπάλα. Κοντράρισε πάνω στο αμυντικό τείχος των παίκτων του ΠΑΟΚ. Γύρισε στον ίδιο. Έκανε απευθείας όπως το σουτ. Η μπάλα θα περάσει όπως θα δείτε και εσείς. Φαλτσάρισε η μπάλα χτυπώντας επάνω στο έδαφος. Έκανε το σουτ ο Βαζέχα. Η μπάλα περνάει out. Out λοιπόν. Μια καλή ευκαιρία εδώ για τον Κρίστο Βαζέχα. 78 λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1. Κιάσος. Κιάσος, δύο παίκτες του ΠΑΟΚ και φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Αποστολάκης για τον Ασάνοβιτς. Κιάσος. Κιάσος. Κιάσος μπροστά για τον Λιμπερόπουλο, Λιβάρες. Καραγκούνης. Καραγκούνης τώρα για τον Παναθηναϊκό. Άργα για τον Σιπνιεύσκη. Σιπνιεύσκη δεν κάνει τη σέντρα. Σιπνιεύσκη επάνω στο τείχος και τον Κωνσταντινίδη με τον Λιβάρες. Ο Λιβάρες, η μπάλα πλάγια υπέρ του Παναθηναϊκού. Η αγωνία κορυφώνεται στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές, καθώς παρακολουθούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, σχεδόν όλοι όρθιοι τις μονομαχίες που γίνονται κάτω από την σέντρα. Επαναλαμβάνουμε, ο ΠΑΟΚ μόνο με ξαφνικές αντιθέσεις των Φραντζέσκο και τον Κωνσταντινίδη. Όλος ο Παναθηναϊκός μπροστά με τον Αποστολάκη τώρα για τον Βαζέχα. Βαζέχα ο Λαγωνικάκης. Λαγωνικάκης μαζί με τον Μπάντοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει ο Λιβάρες. Αποστολάκης. Ο Λιβάρες. Κιάσος.
Κιάσος για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος μέσα στην περιοχή, ζητούν κάτι, συνεχίζεται η φάση, άφησε το πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι πλεονέκτημα στις διαμαρτυρίες των παικτών του Παναθηναϊκού για πέναλτι. Συνεχίζει ο κύριος Μπίκας το παιχνίδι, για να δούμε εδώ με τον Κιάσο. Εδώ είναι ο Ασάνοβιτς, η προβολή είναι κοντά ο Μπίκας. Ο κύριος Μπίκας ήταν πολύ κοντά στη φάση, είδε ότι η προσπάθεια των παίκτων του Παναθηναϊκού δεν ήταν αντικανονική. Συνεχίστηκε το παιχνίδι με τον Σιμπνιεύσκη στην προσπάθεια εκείνη. Ο Λιβάρες εδώ τώρα. Έρχεται πιο πίσω ο Καραγκούνης για τον Λιμπερόπουλο. Ο Λιμπερόπουλος για τον Σιμπνιεύσκη. Σιμπνιεύσκη, διαμαρτυρίες λοιπόν του Παναθηναϊκού για πέναλτι. Δεν είχαν αποτέλεσμα. Συνεχίστηκε το παιχνίδι και συνεχίζεται με κόρνερ τώρα η προσπάθεια αυτή του Παναθηναϊκού. Ο κ. Μπίκας ήταν στραμμένος με την πλάτη προς την εστία του Μιχόπουλου. Ο Εφόσιος όμως διορθώνει και το κόρνερ εκτελέστηκε με τον Κιάσο τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή η σέντρα. Καραγκούνης. Φάουλ από τον Φραντζέσκο. 80 λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1. Εκτελείται γρήγορα με τον Σιμπνιεύσκη εδώ. Ασυνάς, Λαγωνικάκης, Λαγωνικάκης πάντα με την μπάλα, Λαγωνικάκης εδώ μέσα στην περιοχή, απομακρύνει ο Μαχαιρίδης. Όλες οι σέντρες, οι ψηλές τουλάχιστον, έχουν κερδιθεί από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ στην πλειονότητα. Λαγωνικάκης πάντα μαζί με τον Πάντοβιτς, Λαγωνικάκης το γύρισμα του Ζαφυρίου. Έρχεται ο Βελής, θα κερδίσει ο Φραντζέσκος. Πιο πίσω ο Καραγκούνης για τον τερματοφύλακά του, τον Νίκο Πολίδη. Και πάλι Καραγκούνης. Όλος ο Παναθηναϊκός στην σέντρα και στη μεγάλη περιοχή του Μιχόπουλου. Λαγωνικάκης για τον Βαζέχα. Βαζέχα τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάντα ο Βαζέχα. Βαζέχα εκεί. Η μπάλα σε κόρνερ από τον Μαχαιρίδη. Για να δούμε, τελικά είναι ο Κατσιαμπής αυτός που θα πάρει την μπάλα από τον Βαζέχα και θα τη στείλει σε κόρνερ. Εκτέλεση και πάλι αυτού του κόρνερ από τα αριστερά τους επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Λαγωνικάκης, Μιχόπουλος. Μιχόπουλος επάνω από το κεφάλι του Σιμπνιεύσκη. 82ο λεπτό και Μιχόπουλος το ελεύθερο, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ 0-1 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με τον κόλτο Φραντζέσκο από το 38ο λεπτό επιμένει ο Παναθηναϊκός στην θέση offside, όμως έχει μείνει πίσω ο Σιμπνιεύσκη. Καθυστέρησε ο κύριος Μπίκας να σημειώσει το offside, γι' αυτό είδατε άλλωστε υψωμένα τα χέρια των αμυντικών του ΠΑΟΚ που διαμαρτυρήθηκαν για αυτό το λόγο. Για να δούμε τώρα τον Ασάνοβιτς, κενό. Σπρώχνει με το πόδι δεξιά τον Ασάνοβιτς μέσα στην περιοχή. Διαμαρτυρήθηκε σε αυτή τη φάση ο Ασάνοβιτς για ανατροπή. Από τον Αποστολάκη για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος τώρα σε μια ακόμα επίθεση του Παναθηναϊκού. Άστοχο το σούτ από τον Λιμπερόπουλο και η μπάλα θα περάσει out. Καφές Φραντζέσκος και το φάουλ από τον Γκούμα υπέρ του ΠΑΟΚ. Οκτώ λεπτά περίπου κανονικής διάρκειας για το τέλος του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Φραντζέσκος εκτελεστής μπροστά από τον Καφέ. Ο Κωνσταντινίδης τρέχει. Είναι εκεί όμως ο Κιάσος. Κιάσος θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Κωνσταντινίδη και θα κερδίσει και το φάουλ ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Εκτελέστηκε γρήγορα από τον Μπασινά για τον Γκούμα. Βαζέχα. Βαζέχα πάντα θα ξεφύγει από τα αριστερά ο Βαζέχα. Βαζέχα πάντα με την μπάλα και η προβολή σε πλάγιο από τον Κουλακέτη. Βαζέχα. Βαζέχα μέσα στη μεγάλη περιοχή και πάλι. Βαζέχα στην παράλληλη σέντρα και θα κερδίσει ένα ακόμα κόρνερ ο Παναθηναϊκός. Με τον Κρίστο Βαζέχα.
Κόρνερ υπέρ του Παναθηναϊκού. Από τον Λάγο Νικάκη, Μιχόπουλος θα μπλοκάρει. Και φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Από τον Λιμπερόπουλο. Μαγνητοσκοπημένη συνάντηση από το Ολυμπιακό Στάδιο της Καλογρέζας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1 μέχρι στιγμής. Σκόρερ ο Φρατζέσκος με απευθείας φάουλ στο 38 λεπτό. Και ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ιδιαίτερα μέρος για να αυξήσει τη διαφορά του. Ενώ ο Παναθηναϊκός μόνο δύο φορές έφτασε κοντά στο γκολ. Μία με τον Σιγκνιέφσκι και την άλλη με τον Βαζέχα. Τώρα όμως ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην επίθεση. Η έξοδος του Νικοπολίδη που θα μπλοκάρει την μπάλα. Κιάσος. Κιάσος Λιμπερόπουλος. Ολιβάρες. Ολιβάρες σε πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. Με τον Λιμπερόπουλο. Σιπνιεύσκι και Λιμπερόπουλος και αυτός τον Μπασινά. Αφήνει για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης. Αποστολάκης μπροστά για τον Βαζέχα. Έρχεται όμως δυνατά ο Κουλακιώτης. Και το φάουλ. Ο Κουλακιώτης είναι στο έδαφος, για να δούμε. Δεν έσπρωξε ο Βαζέχα, εν πάση περιπτώσει το φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Φρατζέσκος. Βελής. Ζαφυρίου. Κουλακιώτης. Κουλακιώτης. Φρατζέσκος τώρα θα φύγει από τα δεξιά. Πάντα ο Φρατζέσκος μόνος από τα δεξιά. Τώρα πηγαίνει κοντά του ο Γκούμας. Φρατζέσκος απευθείας στο σουτ στα χέρια του Νικοπολίδη. 21.237 τα εισιτήρια και εισπράξεις 33.149.900. Ενώ βρίσκονται περισσότεροι από 27.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο στην αποψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Σε μια έξοχη βραδιά ο Παναθηναϊκός. Μέχρι στιγμής ητάται από τον ΠΑΟΚ με σκορ 1-0. Ο Φρατζέσκος από το 38 λεπτό έχει ανοίξει το σκορ. Ενώ τώρα με το νούμερο 31 για τον ΠΑΟΚ θα μπει ο Νάστος στον αγώνα και θα βγει από την άλλη πλευρά ο Μαχαιρίδης. Νάστος λοιπόν εδώ που βλέπουμε τώρα στην θέση του Μαχαιρίδη. Και η άλλη αλλαγή λοιπόν του τριαντάφυλλου Μαχαιρίδη που ήταν πάρα πολύ καλός, ιδιαίτερα στο ψηλό παιχνίδι, μαζί και δίπλα με τον Κουλακιώτη, τον Ολιβάρης και τον Κατσιαμπή. Ένα αμυντικό τείχος, πολύ σωστό στις επεμβάσεις του, που έχει κρατήσει μέχρι στιγμής ανέπαφη την νηστεία του Μιχόπουλου, που όπως και οι συμπαίκτες του μπροστά, έτσι και εκείνος ήταν πάρα πολύ σταθερός και σε τέσσερις περιπτώσεις έσωσε την νηστεία του από δύσκολη περίπτωση και δύο φορές τουλάχιστον από την ισοφάριση. Ο Μπάντοβιτς πιο πίσω ακόμα, ο Βελής για τον Ζαφυρίου, αφήνει όμως εκείνος. Κατσιαμπή Ζαφυρίου για τον Φρατζέσκο. Φρατζέσκος θα γυρίσει δεξιότερα ακόμα για τον Μπάντοβιτς. Μπάντοβιτς τώρα στην αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ και έρχεται ο Καραγκούνης δυναμικά για να το αποσπάσει την μπάλα. Καραγκούνης κοντά του Ζαφυρίου. Περιμένει κάποιο στήριγμα ο Καραγκούνης. Πάντα ο Καραγκούνης και τώρα για τον Σιπνιεύσκι. Λιμπερόπουλος στην σέντρα. Σουτ άστοχη και η μπάλα με την έκδηλη απογοήτευση στο πρόσωπο του Βασίλη Δανιήλ σε αυτή την περίπτωση, όπως τουλάχιστον και σε αρκετές άλλες φορές όπου σηκώθηκε τον πάγκο του για να υποδείξει τα σφάλματα των παικτών του. Λιγότερα από δύο λεπτά για την λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, εκτός καθυστερήσεων βέβαια από τον κύριο Μπίκα και τον συνεργάτη του. Και ο Φρατζέσκος θα υποπέσει σε φάουλ τον συνεργάτη τον κύριο Κασναφέρη. Θα μάθουμε σε λίγο πώς είναι η καθυστέρηση για αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τρία λεπτά ήταν για το πρώτο ημίχρονο, ενώ ο ΠΑΟΚ προηγείται, επαναλαμβάνουμε, πάντα του Παναθηναϊκού με σκορ 1-0 με το απευθείας φάουλ γκολ του Κώστα Φρατζέσκου. Καραγκούνης.
Καραγκούνης εδώ μαζί με τον Ζαφυρίου. Μπασιλιάς. Καραγκούνης. Γύρισμα της μπάλας πίσω. Ασάνοβιτς. Για το Λαγωνικάκη. Λαγωνικάκης τώρα εδώ με την μπάλα μαζί του Μπάντοβιτς. Λαγωνικάκης μπροστά για τον Λιμπερόπουλο και πάλι Ασάνοβιτς στο σούτ. Ηρωικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τώρα ο Φραντζέσκος απέναντι του Γκούμα. Μόνος του λοιπόν ο Φραντζέσκος με τον Γκούμα. Ανοίγεται ο Μπάντοβιτς δεξιότερα. Μπάντοβιτς τώρα σε καλή θέση ο Μπάντοβιτς θα κάνει το σούτ και μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και απογοήτευση και πάλι στον πάγκο του ΠΑΟΚ που όρθιοι πλέον όλοι οι παίκτες και ο Χαν βεβαίως με τον Σαράφη παρακολουθούν την εξέλιξη. Βλέπουμε λοιπόν τον έντεχνο και πάλι Φραντζέσκο. Απειλητική η παρουσία του σήμερα όπου και αν βρεθεί και εδώ με τον Μπάντοβιτς δυνατό το σούτ στην έξοδο του Νικοπολίδη θα χαθεί μοναδική ακόμα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Προηγείται πάντα ο ΠΑΟΚ με 1-0 και βλέπουμε λοιπόν τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο να έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις λοιπόν και του δεύτερου ημίχρονου. Με τον Σιμπνιεύσκη τώρα εδώ. Σιμπνιεύσκη ήταν ο παίκτης που είχε χάσει πριν από 15 λεπτά περίπου τη μοναδική ίσως καλή ευκαιρία για να ισοφαρίσει το παιχνίδι μόνος του απέναντι στον Μιχόπουλο. Ζαφυρίου. Μπροστά από τον Καφέ. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης τώρα και πάλι μπροστά για τον Φραντζέσκο. Φραντζέσκος εδώ. Τρέχει ο Ασάνοβιτς, είναι ο Γκούμας μπροστά. Για να δούμε τώρα τον Φραντζέσκο. Ζαφυρίου. Φραντζέσκος. Καθυστερούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ για να κερδίσουν χρόνο. Είναι ο Γκούμας. Θα προσπάσει την μπάλα από τον Φραντζέσκο για τον Αποστολάκη. Δραματικά τα δύο τελευταία λεπτά. Μετά τις καθυστερήσεις βεβαίως έχουμε περάσει το 52 δευτερόλεπτο και μπροστά με τον Μιχόπουλο και σε θέση offside ο Σιμπνιεύσκη. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τρία λεπτά είναι οι συνολικές καθυστερήσεις για το δεύτερο ημίχρονο. Έχει ήδη περάσει το πρώτο λεπτό. Και ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο ήττατε από τον ΠΑΟΚ με σκορ 1-0 με τον κόκκινο Φραντζέσκο από τον 38ο λεπτό απευθείας εκτέλεση φάουλ. Έξοχη εκτέλεση φάουλ από τον Κώστα Φραντζέσκο, συνηθισμένο άλλωστε αυτό το σημείο από το οποίο ο Φραντζέσκος έχει σκοράρει και άλλες φορές. Και τώρα ο Παναθηναϊκός στην αντεπίθεση εδώ με τον Κιάσο. Ασάνοβιτς. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού στη μεγάλη περιοχή επάνω στον Ζαφυρίου. Ολιβάρες. Έρχεται από πίσω ο Καραγκούνης, συνέχεια στο παιχνίδι. Κατσιαμπής. Ο Καφές πολύ δυνατά και μπάλα σε πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. 1,5 ήδη λεπτό έχει περάσει από τα τρία των καθυστερήσεων του δευτέρου ημιχρόνου, όπως έχει υποδειχθεί στον κύριο Μπίκα από τον συνεργάτη του, τον κύριο Κασναφέρη. Και τώρα είναι ο Καραγκούνης, θα πέσει στα πόδια του ο Καφές για τον Φραντζέσκο και πάλι Γκούμας. Και όπως λοιπόν από τον Κωνσταντινίδη η μπάλα θα καταλήξει out. Ηρωικές οι προσπάθειες εδώ από το πλάγιο out και συνέχεια ζητάει στην εξέλιξη αυτής της φάσης. Ο Σιμπνιεύσκη ζητάει φάουλ από τον κύριο Μπίκα. Ενώ οι παίκτες, οι αναπληρωματικοί του ΠΑΟΚ κάτι λένε ή θέλουν να πούν τουλάχιστον στους συμπαίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ μετά ακόμα ένα λεπτό για να λήξει αυτό το δραματικό παιχνίδι εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις προσπάθειες μεν, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι εκείνος ο οποίος έχει μια πολύ καλή αμυντική διάταξη, παίζει πολύ καλά και στο χώρο του κέντρου, απομακρύνει τους κινδύνους όσες φορές έχουν παρουσιαστεί, ενώ στις αντεπιθέσεις ο ΠΑΟΚ ήταν πάντοτε πολύ πιο απειλητικός και έφτασε περισσότερες φορές από ό,τι ο Παναθηναϊκός κοντά στην επιτυχία ενός ακόμα ή και δύο γκολ. Με τον Κιάσο μέσα στην περιοχή, ο Λιμπερόπουλος πιο πίσω ακόμα, να λοιπόν με τον θαυμάσιο εκεί κουλακιώτη σήμερα στα χέρια του Μιχόπουλου η μπάλα. Η αγωνία και στο πρόσωπο του Χαν που παρακολουθεί είχε δηλώσει άλλωστε ότι μια επιτυχία του ΠΑΟΚ μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο επί του Παναθηναϊκού ή έστω ένα θετικό αποτέλεσμα θα ήταν μια τονωτική ένεση για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ που διεκδικεί την έξοδό του και το τέλος του αγώνα από τον κύριο Μπίκα. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ με τον γκολ του Κώστα Φραντζέσκου με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 38ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και ο ΠΑΟΚ παίρνει μια πολύτιμη νίκη μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που σήμερα δεν απέδωσε ανάλογα στην επίθεση ιδιαίτερα, ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν μια γρανιτόδης, αν θέλετε, η γρανιτένια άμυνα,
κατάφερε να απομακρύνει τους κινδύνους που παρουσιάστηκαν, ανέπτυξαν το παιχνίδι στο χώρο του κέντρου και στην συνέχεια στην επίθεση πρώτα με τον Βρίζα και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Κωνσταντινίδη, αλλά κυρίως με τον Κώστα Φραντζέσκο, έφτασαν πολύ απειλητικοί μπροστά από την εστία του Νικοπολίδη. Έτσι λοιπόν, ο ΠΑΟΚ επιτυχάνει μια σπουδαία νίκη 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο και προωθείται στις ανώτερες θέσεις της βαθμολογίας του πρωταθλήματος μετά την 21η αγωνιστική. Μια 21η αγωνιστική όπου ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρνει να αποσπάσει βαθμούς αγωνιζόμενος μέσα στο γήπεδό του. Έτσι ο Παναθηναϊκός παραμένει στους 46 βαθμούς ενώ ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 42. Και έτσι λοιπόν τώρα ο ΠΑΟΚ απειλητικά πλέον βρίσκεται κοντά μέσα στους πρωταγωνιστές του Εθνικού Πρωταθλήματος για την έξοδό του ακόμα και στο Champions League. Κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές, ενώ εσείς ξαναβλέπετε την εκτέλεση φάουλ από τον Κώστα Φραντζέσκο και την επιτυχία του μοναδικού γκολ του αγώνα, εμείς σας αφήνουμε και σας ευχόμαστε καλό ξημέρωμα και ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από τον Μανώλη Μαυρομάτη, καλό σας βράδυ.